Καλησπέρα. Εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Τρόικα με πλήρη σύνδεση και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε και διαφορετικά σήμερα μετά την μεγάλη πρόκριση του ΠΑΟΚ χθε το βράδυ στο γήπεδο τη Τούμπα με την νίκη 2-1 επί τη Μπενφίκα. Βέβαια η επικαιρότητα βλέπετε τρέχει συνεχώ πέρα από το, του χορού, τα πανηγύρια, τα εκατομμύρια που έρχονται από την πρόκριση αυτή και άλλα πολλά που θα έρθουν. Βλέπετε ότι η επικαιρότητα είναι. Αδυσόπιτη κυριολεκτικά, μεταγραφέ, παίκτε έρχονται, παί παίκτε φεύγουν, παίκτε θα έρθουν. Μέσα σε όλα αυτά και πέρα από την πρόκριση του ΠΑΚ έχουμε αύριο το παιχνίδι του Άρη, άρα σήμερα έχουμε το pre-game με συνεντεύξει τύπου, με aiming και ένα ποδοσφαιριστή στι 3.30 αργότερα του Ουκρανού να μιλούν και αυτοί από το κλειάν τη Βικελίδη. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει Τετάρτη και σε δύο μέρε ο Πάκ, ξαναπέζει πρωτάθλημα. Σε... 6 μέρε ξαναπέζει Champions League. Ενδιάμεσα ο Άρης παίζει και πρωτάλληλο. Άρα έχουμε φύλλα αγωνιστική δράση. Είναι ό,τι πρέπει για να είσαι συντονισμένοι στον αθλητικό λίμπερο στου 107 και 4. Καλησπέριζω, Στέριο και Κώστα. Τι κάνετε, παιδιά? Hello. Πώ είστε? Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Αουμπενφίκα, Κουρασάο, Φουτμπαλό. Φουτμπαλέα, Πάουκου, Ντούο, Παόκα Σε τέτοια παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο παιχνίδι το χθεσινό. Σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται και τύχη, Χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Σίγουρα οι ομάδε μα δεν είναι επίπεδου Μπενφίκα, αλλά για να κερδίσουν ένα τέτοιο παιχνίδι, όσε φορέ ελληνικέ ομάδε έχουν κερδίσει έναν καλύτερο θεωρητικά αντίπαλο, πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι 100%, πρέπει να έχουν και την τύχη σε κάποιε στιγμέ πίεση μια καλύτερη ομάδα και θα πρέπει τι ευκαιρίε. Που, που δίνονται και δημιουργούνται να τις κάνει γκολ. Ε, Νομίζω ότι ο Πάοκ χθε ε, πραγματικά ε, έκανε ίσως το καλύτερο του παιχνίδι σε θέση ε, άμυνα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και μεταφορά ε, και transition και overlap στο δεύτερο ημίχρονο με τον εξαιρετικό αυτό ποδοσφαιριστή που λέγεται ε, Γιανούλη να κλέβει τι ε, τις εντυπώσει. Ε, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι το πόσο πειθαρχημένη ήταν όλη η ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μέσα στον, στον αγωνιστικό χώρο δεν έχασαν στο, στο παραμικρό σημείο τη θέση του και όταν μια ομάδα έχει αυτό το βαθμό συγκέντρωση ε, και οι ποδοσφαιριστέ έχουν τη δυνατότητα πραγματικά να καλύπτουν ο ένα το όποιο λάθο του, του άλλου, πολλαπλασιάζει αυτομάτω τι πιθανότητε για να έχει το πετυχημένο αποτέλεσμα. Και ο Πάουκ δεν πήρε την πρόκριση απλά με μια ισοπαλία ή στα πέναλντι ή κατά λάθο το 90 ή οτιδήποτε άλλο ο Πάουκ πήρε την, την πρόξη με νίκη και με νίκη που α, μέχρι να μπει τον γκολ νομίζω στο 94 ίσως να έμοιαζε και εύκολη μετά τα δύο τέρματα τα οποία α, πέτυχε. Έχουμε την επικαιρότητα με τη μεταγραφή του ΑΚΠΟΜ αλλά για όλα αυτά, αφού έκανε ένα σχόλιο εγώ έτσι σύντομο, νομίζω για όλα αυτά θα μα κατατοπίσει καλύτερα ο Στέργιο που τα έζησε κιόλα χθε το βράδυ. Έκλεισε και λίγο η φωνή του στα γκολ, θα... 180 στιγμούς πήγε, τον άκουγα. Αυτή, Καλά, σου, Έμα, αυτή σου νόμιζα. Εντάξει, έτσι χρειάζεται. <Σταξει> Σκέφτηκα <Σταξει> να κάνω αθόρμητα την κίνηση να φτύσω, αλλά δεν είναι η κατάλληλη περίοδο να, να σε δε. κάποιο να, σε δει κάποιος να, να <Σταξει> Διακόπηκε η μετάδοση γιατί συνελήφθη ο ρεπόρτερ σα. Αυτή την ώρα τη μετάδοση. Εγώ νομίζω ότι είναι. Εντάξει, μεγάλη βραδιά. σω η μεγαλύτερη πρόκριση του ΠΑΟΚ. θα πει <Σταξει> κάποιο αθόρμητα είναι μεγαλύτερη τη Φενέρμπακτσέ, αλλά νομίζω εκεί μπαίνει περισσότερο <Σταξει> το συνέστημα ε, Σημειολογικά δύ είναι. Δύο κλάσει καλύτερε. Τη άρεσε να μεγαλύτερη, παιδιά. Όχι. Γιατί η άρεσε να ήταν Όχι, όχι. Δεύτερο γύρο του. Ό,τι και να. αλλά είναι η μετέπειτα πρωταθλήτρια Αγγλία. Τώρα μιλάμε για Τσάμπιος Λίπ, το έλεγε στη μετάδοση χθε πολλέ φορέ για να καταλάβουμε το μέγεθο τη Μπεφίκα τα τελευταία 10 χρόνια ήταν ανελειπώ στου ομίλου του Τσάπιο Λίκ. Κοίταξε. Το, το, το καλ... Με προκρίσει είτε με αποκλεισμού. Τη Άρσεναλ ήταν. Τη Άρσεναλ. Τη Άρσεναλ. Γιατί αυτή ο η Άρσεναλ τότε ήταν υπερδύναμη και ο Πάοκ ήταν εγώ και εσύ. Δεν ήταν τότε υπερδύναμη. Δεν ήταν υπερδύναμη. Παιδιά πρωτάθλημα Αγγλία πήρε μετά. Το πρώτο Νταμπλ. Ήταν στο, στο ξεκίνημα με τον Μπέρκαμ και με τον Όβερμαρτ και με τον Αυτόνα και δεν ήταν λέει. Είναι, είναι το τι διακυβεύεται. Η Άρσεναλ σε εκείνα το μάτ μπήκε φυσικά να προκριθεί, αλλά δεν ήταν όπω και εγώ όταν χθε η Μπενφίκα. Η Μπενφίκα χθε έχασε 50 εκατομμύρια. Αφού είναι γκάγκε, να είναι κάνουμε. Είναι άλλη τώρα. σημασία. Και ο, Παόκ Πάο κέρδισε και μέσα στην τότε να μα θυμάσαι. Είναι άλλη σημασία τη νίκη εκείνη. Εδώ πέρα τώρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το ήθελαν και οι Πορτογάλοι πάρα πολύ. Και είναι και μια πολύ καλή ομάδα. Yeah. Γιατί η Μπενφίκα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ καλύτερη από τον, από τον Πάοκ. Ωστόσο, yeah, στο μιλάμε, δεύτερο μιλάμε, εμίχρονο, μιλάμε μιλάμε το δεύτερο ημίχρονο είναι το παιχνίδι. Μιλάμε για ένα κλά που έχει στη συλλογή τη δύο κύπελα πρωταθλητριών. Επί εποχή Εουσέπιου, εντάξει, έχει 85 πρωταθλήματα Πορτοκαλία και άλλα 125 κύπελα Πορτοκαλία. Έχει 323.000 μέλη. Ψεφάντα, 223.000 μέλη έχει την Μπενφίκα. Πέρα το τι είχε, εγώ έχει, σου λέω ότι είναι μια, μια καλή ομάδα σήμερα. Είναι μια εικοσάδα που πραγματικά ξεχυλίζει από ποιότητα. Εγώ νομίζω ότι θα το ξαναπώ, είναι και το timing τέτοιο. Γιατί για του δύο ακραίου Βραζιλιάνου, τον Πεντρίνο και τον Εύερ, τον έδωσε συνολικά 40 εκατομμύρια η Μπενφίκα εκθέσει. Αλλά δεν νομίζω ότι έκανε κάποιο από του δύο τη διαφορά. Μπορεί σε δύο μήνε ο Πάοκ να μην μπορεί να αποκλείσει την Ένα ομάδια. στοιχείο που Αλλά ήταν τύχη. Αλλά είναι και η περίοδο του πάντα όλες οι ομάδε ψάχνονται. Κοίταξε. Υπήρξαν αρκετά, αρκετά στοιχεία, μάτς, Υπήρξαν αρκετά, αρκετά στοιχεία που ισορρόπησαν κάπω την... τη μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Ένα. Παίζει την τούμπα. Άλλο μάτσο. Εδώ ήταν η τύχη τη κλήρωση. Δεύτερο. Παίζει το πρώτο τη επίσημο παιχνίδι η Μπενφίκα. Δεν έχει ακόμα ομοιογένεια κτλ. Ε, τρίτον, ε, ο Πάουκ πραγματικά έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τον Φερέιρα στον, στον Πάουκ από την άποψη του να περιμένω πίσω. Δεν είχε δείξει τέτοια στοιχεία πάρα πολλέ φορέ. Και ήταν και τυχερό στο γεγονό ότι βρίσκεται ο Βοζίφκοβιτ σε μια καταπληκτική μέρα χθε. Εδώ βλέπουμε τώρα το δοκάρι. Έχει την τύχη με το μέρο του σε δύο-τρει φάσει. Εγώ νομίζω ότι έχει την τύχη με το μέρο και σε εκείνο το τέταρτο που βγάζει ο Ζιφκοβιτ, αλλά την βγάζει με τέτοιο τρόπο που η μπάλα Πάει λίγο δίπλα από την αιστεία. Και από εκεί και έπειτα, στην πρώτη μεγάλη του φάση, Κοιτάξει. κάνει ο πάουκ. Αυτό παίζει ρόλο Γεν, πάντα. Γενικότερα, η τύχη σε επίπεδο τσάταξη, ό,τι των τον πάουκ, χρωστάει πάρα πολλά. Δηλαδή, αν κάνουμε μια κουβέντα με παοξίδε, άλλο θυμάται το σου του στόχου με τη σάλκε που έγλειψε το δοκάρι. Στην αιστεία αυτή που χτύπησε η μπάλα στο δοκάρι, τώρα μετά με, με τα, τα, τα βρήκε και με, και με τα νύχια, μάλλον, ναι. τα, τα, τα ακροδάχτυλα. Εντάξει. Για τα παιχνίδια με τον Άγιαξ θυμόμαστε ευκαιρίε και του Κλάου πριν από πέντε χρόνια. και ε, ε, Γενικότερα, η τύχη δεν ήταν με το μέρο του Πάοκ. Χώρη για το ότι πολλέ φορέ βγήκε χαμένο σε σύγκριση με διαφορά ποιότητα, γιατί αυτέ οι ομάδε τα λάθη δεν τα συγχωρούν κατά κύριο λόγο. Αλλά ε, το ότι ο Πάοκ ήταν πραγματικά άψογο στι αλλοκαλύψει, παρότι δέχτηκε απίστευτη πίεση στο πρώτο μέρο, δηλαδή τέτοιο εφιάλτη, εγώ δεν ξαναθυμάμαι τα τελευταία 20 Και χρόνια. Και στο πρώτο τέταρτο του Δευτέρου σε πίεσε αρκετά. Γιατί σε όλα τα μα του πάω, αν πάρουμε ιστορικά, με Άγιαξ, με Σάλκε, με Μπεφίκα τα προηγούμενα, ήταν ο Πάοκ μέσα στο παιχνίδι το ξεκίνημα. Είτε προηγήθηκε, είτε ισοφάρισε. Τέτοια πίεση μονόπλευρη δεν είχαμε Να. δει στην Τούπα. 70-30 η κατοχή. 72 72-28. Α, έφτασε και το σε πρώτο αυτό. Πρώτο Πο... δηλαδή, μικρό. το 28 είναι σοκαριστικό. Σαν δηλαδή. να παίζει ο Ερακλή τον Μπάουκ, δηλαδή στο Ιβανόφιο. Ναι, 72-28. Το... Ε... <laughs> ο τρόπο που άλλαζαν την μπάλα η Πορτογάλοι και η ταχύτητα. Δηλαδή μέσα σε τρία δεύτερα, τέσσερα με τρει πάσει φτάνανε στη μεγάλη περιοχή. Ο τρόπο που άλλαζαν θέσει ο Έβερτο με τον Πεντρίνιο και τον Πίζη πραγματικά όχι απλά ε, μπέρδεψαν τον Μπάουκ, τον δυσκόλεψαν σε τεράστιο βαθμό. Είναι δείγμα μια ομάδα που είναι. Κράτη όμω. Υπήρχε καλή παρουσία αμυντικά. Καλώ ήρθε. Υπήρχε μεγάλη προσήλωση στο πρώτο μέρο και στο δεύτερο μέρο δεν υπάρχει πέτυχο του Πάπου να υστέρησε. Δηλαδή, ε, mm. ε, αν πάρουμε του τρει στόπερ με κορυφαίο για μένα τον Φερνάντο Βαρέλα, που ήταν πραγματικά λάθο, αλλά πρέπει. και οι υπόλοιποι δύο δεν υστέρησαν. Ο Κρέσπο για τι ε, δυσκολίε τη αποστολή του τα πήγε περίφημα. Ουσιαστικά έπαιζε για να μην κρυβόμαστε σαν τέταρτο στόπερ στι περισσότερε mm. ε, φάσει. Αλλά και τι δύο-τρει φάσει που ανέβηκε δεν ήταν καθόλου άσχημο. Δείγμα τη προσαρμοστικότητα του, του Ισπανού. Ο ΣΒΑΠ, παιδιά, κάνει απίστευτο παιχνίδι. Και το έλεγα και στη μετάδοση ότι αν έχει ταχύτητα ο ΣΒΑΠ, απλά θα ήταν τώρα στην Αγγλία ή στην Ισπανία. Δεν θα ήταν στον, στο Δηλαδή, ο τρόπο που προστατεύει την μπάλα, που τη μοιράζει, ακόμα και σε φάση που είχε δίπλα του τρει Πορτογάλους Να σου πω κάτι. Είναι δείγμα πολύ μεγάλη μάτς, προσωπικότητα. Όλοι οι παίχτε κάνουν το, κάτι παραπάνω. Παραδοσιακά, σε όποια ομάδα και να παίρνει. Έχουν κίνητρο, εντάξει. Έχουν ένα τεράστιο, λογικό είναι. Εντάξει. Παραπάνω, δε, δεν έχει εξίσου το ίδιο αποτέλεσμα από όλε τι ναι, φορέ. Και δεν είναι μόνο ότι παίζουν, δηλαδή είναι συγκεντρωμένοι. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστή, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχουμε όλε οι ελληνικέ ομάδε, το οποίο δείχνει και τον τρόπο που λειτουργούμε. Ο ποδοσφαιριστή σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή οι παίκτε του ΠΑΟΚ τώρα όλη αυτή την εβδομάδα πρόσεξαν τη διατροφή του παραπάνω από ότι θα την προσέξουν πριν το πάω κουβόλο. Όλε πρόσεξαν... οι, οι ομάδε. Δηλαδή, αν ναι. θα παίξει μπενφικά με τη Φαμαλικάο ή με ναι. την. Ε... δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και αλλιώ όλες... θα παίξουν στο Champions League. Η δική δηλαδή. μα είναι ένα παραπάνω και φαίνεται γιατί υπάρχουν δυνατότητε. Και εντάξει, χθε ήταν πάρα πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, ε, ήταν πάρα πολύ καλό περιμένοντα την μπάλα. Ο Πάουκ δεν θα κληθεί πολλέ φορέ μέσα στη σεζόν να παίξει έτσι. Εγώ θεωρώ ότι Άντε να είναι ένα-δυο τα παιχνίδια που θα τα αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να περιμένει τον αντίπαλο και να βγει στην κόντρα επίθεση κτλ. Ε, Κυρίω στην Ευρώπη με μεγάλου αντιπάλου θα το κάνει αυτό. Ε, το, το θέμα είναι πώ θα αντιδράσει και στο κομμάτι τη ανάπτυξη. Ε, αλλά όταν τώρα έχει αποκλείσει την Πενφύκα να τίθονται προβληματισμοί, δεν νομίζω ότι είναι το, το πρέπον. σα-ίσα είναι πολύ μεγάλη πρόκριση, Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι πρέπει να είμαστε σωστοί. Και είναι και μια τεράστια ανάσα ε, λύνει ένα πρόβλημα που υπήρχε για τον ΠΑΟΚ, έστω κι αν η αγαπημένη μου λέξη επικοινωνιακά στέριο, προστατεύτηκε ο ΠΑΟΚ στο θέμα του ΦΑΙΝΑΖΑ ΦΕΡΠΛΗ και καλά έκανε με oh. Reporter του, αυτό έπρεπε να γίνει oh. και εγώ ακριβώς το ίδιο θα έκανα γιατί Ο το μέγεθο του προβλήματο. Τι προστατεύτηκε. Ότι το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Δεν το γράψανε εννοείται. Όχι, το, το Πώ ε, δεν το γράψανε. Το γραψαν Και τότε τι προστατεύτηκε. Προστατεύτηκε. η ομαδα Δεν ειχε ώρα. Να σου πω τι εννοείται. Λεστέριο. Δεν έκανε μεταγραφέ προ το κύριο Τέλο δεν είναι αυτή η κουβέντα μα. Η κουβέντα μα είναι η πρόκληση. Ότι αυτή η πρόκληση του λύνει το πρόβλημα. Και θα σου πω και επίση ένα μπράβο σε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια για το θέμα με τον Τι ό,τι ότι προστάτευσε στο έπακρο μια κλεισμένη μεταγραφή και δεν βγήκε πριν το παιχνίδι. Ε, εντάξει, αυτό είναι το όχι, λιγότερο. Εντάξει, όχι εντάξει. Άρι Ρόου, Ολυμπιακό δεν υπάρχει θέμα. Και παρόλα αυτά, δύο μέρε πριν το ματ, αναστατώνεται όλη η ομάδα από ένα ανύπαρκτο θέμα. Μα είναι γνωστό ότι θα απολούνταν, έτσι, Ανεστέριο. Δεν λέγαμε ότι υπάρχει πολιτήριο. Όχι, λέγανε η Μπεσίκτα, μπορεί και εφόσον. Ε, 100 συμφωνία δεδομένη. Μίτλεσμπρο. Χρήσα, εδώ πάω γράψαν πάω πριν ότι. Το εδώ γράψαν πριν το μάτσο με την Πεσίκτα ότι ο, ο, Άκμον πάει στην Πεσίκτα. Πριν το Και ματς... λέγανε θα βάλει γκολ ο Άκμον και θα αποκλειστούμε. Υπήρχε, Έτσι δεν είναι Υπήρχε πριν την κλήρωση η επαφή, ρε φίλε. Ε, αυτό. Ε, άρα τι προστατεύσανε. Το, το γράψανε. Πριν το, την κλήρωση υπήρχε η επαφή, τι το γράψανε. Και, με, και υπήρχε. μετά με την Πεσίκτα λέγανε θα μα βάλει γκολ ο Άκμον και θα αποκλειστούμε. Τέλο πάντων. Εδώ σου λέω εγώ. Στην αξίζει σε όλες τις εσύ το παίρνει περισσότερο κατά τα δηλαδή. Εγώ το α, παίρνω άκου, γιατί άκου, στον Άρη υπάρχει τρίπημα. Φίλε, γιατί για δεν, υπάρχει Ρόζ, Ρόζ, πρι, δεν υπάρχει ροζ. Δεν υπάρχει θέμα ροζ και Ολυμπιακού. Και, πρι, πρι, και πρι, πρι, όλα πρι, τα μέσα ενημέρωση γράφουν όχι ότι, ότι γράφει, πρι, ότι πάει. Εκθέ το πρωί. Ήταν σε όλα τα, τα παγοξίδια και όχι μόνο ότι η Αταλάντα Έτσι. και αυτό θέλει το Γιανούλη. Έτσι. Δεν είπε κανεί ότι το βγαίνει και αυτό. Κάνει λάθο. Υπήρξαν και πολλοί. πολλοί που ε, το εντάξει. είπαν. Ε, καλά το. Και, κατά, και κατά τον ρεπόρτερ άδικα. Μία ομάδα χρήσανε δεν επηρεάζεται από αυτό. Και ο Γιανούλη ήταν ο καλύτερο παίκτη τώρα. Η άμπαλη τώρα του πιτρολογίου. Άσε τώρα οι άσχετοι Και το προστατεύσανε. Αυτό λέω. Όχι, αυτό θέλω να τονίσω. Αν νομίζουν Ότι ο Άκομ και ο Γιανούλη. Ενώ ο Γιανούλη πήγε το θέμα με την Αταλάντα. Ο Άκομ είχε κλείσει. Αν αυτό έβγαινε προ τα έξω και, δι... και αποκλείονταν ο Πάουκ, θα λέγανε Ωρίστε, ρε, καλά το βγάζετε και πώ να παίξει ο παίκτη, θα το βγάζετε. Και τώρα που προκλείθηκε δεν έχει τίποτα. Μερικοί έχουν μείνει στο 1970. Έτσι είναι. Εντάξει, αν νομίζουν ορισμένοι που μα ακούνε ή δεν μα ακούνε, Για αυτούς ότι αυτούς μπορώ αυτούς. να γράψω εγώ ένα δημοσίευμα. Ναι. Ότι ε, είναι κοντά στην ε, Κράσνοντα Ρογιανούλη. Ναι. Και μπορώ να κάνω την ομάδα κάτω έχουν βαθιά μεσάνυχτα. Από αυτού εξεξιστεί. Από τον κόσμο έχουνε, ατά... βα... Όχι. Αν υπάρξει αντίδραση και αρχίσουν όλοι να βγαίνουν και ορμήξουν και κάνουν αρχίζω, τότε. Δεν μπορεί να μην ασχολούμαι με τη μερίδα που έχει κάθε ομάδα και κάνουν απλά περισσότερο θόρυβο από την μειοψηφία. Σε ένα μυοψηφία, μεγάλο βαθμό και εγώ το είναι, κάνω. Ε, σιωπηλή. Εντάξει. Σε ένα μεγάλο βαθμό και νομίζουν εγώ. το κάνω. ακόμα μερικοί, πραγματικά είναι στο 1970, ότι μπορεί ένα δημοσιογράφο να χαλάσει μια μεταγραφή ή όχι. Γιατί βγαίνει πριν κλείσει και να τη χαλάσετε. Εντάξει, περαστικά του. Δεν μπορείτε να, να... Είπαμε αυτό ανήκει στο γνωστό δόγμα. Το ξέρατε. ΑΕΡΔΕ ναι. και δεν το γράφατε, ή το, το ξέρα. ξέρατε, το γράψατε και κάνατε κακό στην είναι ομάδα. Είναι η ίδια κατηγορία ε, φιλάθρων τη κάθε ομάδα, δεν είναι μόνο το, το προνόμιο αυτό. Mm. Έχουν περάσει προνομιο αυτο εχουν περασει γενε 14 στον Αμπέλ Φερέιρα, mm. με εκφράσει πραγματικά δεν τη λε ούτε για. Τι να σου πω ρε παιδί μου, για το τελευταίο ζωντανό. Υπήρχε πολύ ξεφορικό. Εντάξει, ναι. Μιλάμε τώρα ακόμα και για κατάρρε εντάξει. Mm. Ναι. Και είναι οι ίδιοι που χωρί τροπή αποθεώνουν μπράβο στον Αμπέλ κτλ. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. και συνάδελφοι. Το είναι. να έχει κάποιο προβληματισμό. Το, 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 να έχει προβληματισμό, και Κώστα, και να τον ε, εκφράσει. Και εγώ είχα προβληματισμό. Δηλαδή με, με αυτά που έβλεπα, δεν ήμουν από τον Εφερέιρα. Ε, Έλεγα όμως, αν θυμάσαι πολύ καλά, όσο φταίει ο Φεραίρα, φταίνει οι ποδοσφαιριστέ, φταίει η οικογένεια Σαββίδη φταίει η ΠαΕ, φταίνε όλοι για το περσινό χάλι του Πάουξ στα τρία. Να σου πω κάτι. Θεωρεί ότι. Κατα... Σε ένα, σε ένα γράψω... βαθμό κατά ε, λάθο έχει γίνει ότι έχει γίνει. Διώξτε τον. γράψαμε. το Ναι. Να σου πω κάτι. Ε, Θεωρεί ότι έγινε σε ένα βαθμό κατά λάθο ό,τι έγινε φέτο. Είπα ποια είναι το λέω. Mm -hmm. Ότι έμεινε. Όχι απόλυτα κατά λάθο. Ότι ο Πάοκ, λόγω τη ανάγκη που είχε με το Financial Fair Play, αντί να κάνει την πεπατημένη που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μετά γράφει ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, πέντε εκατομμύρια, φέρει τον ένα, φέρει τον άλλον, αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να εμπιστευτεί κάποια δικά του παιδιά περισσότερο. Και επίση, θεωρώ ότι όντω δεν έδιωξε τον προπονητή. Θα τον έδιωχνε με την πίεση που υπήρχε από τον κόσμο και όλου αυτού που περιέγραφε. Αν δεν υπήρχε η ρήτρα των 2 εκατομμυρίων. 2 εκατομμύρια δεν είναι η ρήτρα του. Αν δεν υπήρχε νομίζω έπαιξε, αυτή από... Νομίζω έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ναι. Όχι, λέω, τον κυρίαρχο ρόλο στο να μείνει. Και δε πώ γυρίζει. Υπήρξε μέσα στην κουβέντα και αυτό. Ναι, δε πώ γυρίζει όμω η, 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 κατάσταση από τώρα. Όταν φτάνει ο κόπο στο, στο χτένι, όταν είσαι άνθρωπο σοβαρό και τα λοιπά, πόσο μάλλον ένα επιχειρηματία του ελληνικού του Ιβάν Σαβίδη, δεν κάνει τα ίδια λάθη. Η Ιβάν Σαβίδη. Τα έχει κάνει τα λάθη στον πάρο. Ναι, αλλά έφτασε ο κόμπο στο χτένι. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόσο ψηλά πήγε το, το μπάτζι του Πάουκ. Ε, ε, σίγουρα γίνεται αυτό που γίνεται και υπό την πίεση του Φανέσσα free Play, που σιγά σιγά έτσι πως πάει η ομάδα θα αποτελέσει παρελθόν ε, πριν καν έτσι, υπάρξει θηλιά στο λαιμό του Πάουκ. Θα δούμε και συνέχεια για τα οικονομικά δεδομένα. Ήδη νομίζω Το έψαχνα νομίζω... το πρωί και πραγματικά θέλει πολύ μελέτη για να καταλάβει το πώ μοιράζονται τα χρήματα στο, στο Champions League, Δεν είναι απλά τα, τα πράγματα. Ε, καλά, ήδη έχει 13. Πολλά χρήματα. Ήδη έχει 13 όμω ε, τσεκαρισμένα. Τώρα έχει 5-800. Έχεις... δεν βάζω μέσα του Europa ε, δεν θα μπει εκεί. Μπορεί να πω στο Champions League. Ναι, Από αυτή την έννοια. Αν γίνει το. Στη χειρότερη, χειρότερη έχει τα 13. Έχεις έχει τα 13. Ε, τι θε. Στη χειρότερη μπορεί να πα 30 με το καλημέρα πριν γίνει κλήρωση για του ομίλου του Champions League. 13 εκατομμύρια αστέριο είναι ε, διπλάσει 2,5 φορέ το μπάτζετ του τέταρτου, όχι του πέμπτου στην Ελλάδα. Δηλαδή, εξαιρώ τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκό νομίζω εκεί γύρω στο 15 είναι το μπάτζετ του, ε, τα χρήματα που θα πάρει μόνο από την Ευρώπη, άσε όλα τα υπόλοιπα έσοδά σου, γιατί έχει και 7 από το συν 1 πιθανό από τη Νόβα, ε, Στίχημαν και κτλ. Έχει ήδη το... τα 13 εκατομμύρια είναι 2,5 ώρε το μπάτζετ του Άρη που είναι ο πέμπτο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα είναι ένα τεράστιο εφόδιο για τον, για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα Συν 2.700 από τον uh, Λιμνιό, συν μένει κανένα διάρρη καθαρό από τον ΑΚΠΟΜ. Εν, <στονίκη> δεν μπορεί, έχει... και λίγο παραπάνω. 2.200, 2.300 από τον ΑΚΠΟΜ, γιατί έχει εδώ να πούμε ποσοστό, θα τα πει αναλυτικά, δεν τα ξέρω ακριβώ πώ είναι. Για εντό <στονίκη> Αγγλίας <στονίκη> έχει ο, μεγαλύτερο ο, ποσοστό, ο, ο, ποσοστό, δεν έχει. Νομίζω ένα-δυο μισάρι θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. <στονίκη> Άρα έχει πέντε. Πέντε, πε. Λιμιό και άκπομψη, πέντε εκατομμύρια από αυτού του δύο. Ε, θα μου πει βέβαια ότι προφανώ ο Ζήφκοβιτ δεν ήρθε με εκατοχιλιάρικα. <χω> Εντάξει, προφανώ και έχει ένα σημαντικό συμβόλο και αυτό ο ποδοσφαιριστή. Και προφανώ θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστέ τώρα. Ζήφκοβιτς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Ε, ο Ζήφκοβιτ είναι μια κλασική περίπτωση ποδοσφαιριστή που λε ότι θα μπει με το που μπαίνει, αυτό θα το βάλει. Από την πρώτη στιγμή το Βάλτε μετάδοση. <laughs> Βάλτε τη μετάδοση πρώτη... του Πορτογάλου που έβαλε ο Ζαγόρα το βράδυ και πεθάναμε στο γέλιο. Και... Κλέγαμε όλο το βράδυ. Είχε είναι έπο. Είναι έπο. Βάλε, βάλε. Portugal Κομμεντέιτορ. Πάοκ Μπενφίκα. Πορτογάλ κομμεντέιτορ. Καλά. Πορτουγκίζ. Πορτουγκίζ. στην το είπα, να δω πώ θα το βγάλει εσύ. Εντάξει, Ποκοπίκο Ρίκος. τώρα. Α, Άιντε, α, τώρα. αυτά που κάνει ο Γιάννη πραγματικά είναι πράγματα και θαύματα. 5 Εντάξει, εκατομμύρια ανέβηκε η αξία Έχουν κλείσει, νομίζω, το αριστερό του πόδι πάνω στην πτέρυγα. Είναι καλά διαβασμένος στου Ζεσού. Και αποφασίζει ο Γιάννη σε δύο φάσει να πάει διαγώνια. Η δεύτερη βέβαια και φάση. Τους ρημάζει κανονικά. Στη δεύτερη φάση. Να πω Στη δεύτερη φάση. Ναι, κοιτάνε 7 παίχτε. Είναι εγκληματίε τη Μπεμφίκα στο διδασμό. Το Zivkovic. Το, δηλαδή, το όχι, το ναι, το Γιανούλη. Αφού του έχει μαζεμένο και πάει την μπάλα του. Όχι, δεν βγαίνει. Χρειάζεται ξεκίνημα τη φάση. Ο Γιανούλη παίρνει όσο... την μπάλα από την άμυνα και όσο... περνάει έξω. Όσο... όσο κούραση υπάρχει. Ε, και μου λέτε στο μετά εσεί τώρα για την Μπεμφίκα. Ποια υπάρχει Μπεμφίκα, σα υπάρχει... το είπα χθε, θα περάσω πάω. Σα το είπα χθε. Γκολ! Σου παίρνει τη Μπεμφίκα. Υπ' κούραση. Όσοι κούραση έχουν του Πάου, παίρνουν και την Μπεμφίκα. Δηλαδή δεν είναι και Πεμφίκα. Νομίζω ότι έχουν περισσότερο. Είπα ποια είναι. Πρώτο μάτσα να φέρω την Μπεμφίκα. Ο Τρίτο. Και τη Μπεσίκτα. Έλα όμω που, που ο Γιανούλη έχει δυνάμει και παραέχει. Δηλαδή κάνει δύο απίστευτε ε, κούρσε και δεν ξέρω αν αυτό. Και στην αρχή στην αρχή τι, τι λέγατε στη μετάδοση, τι έλεγαν εδώ τα παιδιά. Ο Γιανούλη δεν πατάει καλά, δεν είναι καλό. Όπω και, και, το... Το <χει> και όλο ο Πάο στο δημιουργικό κομμάτι. Γίνανε και λάθη και από τον Γιανούλη και από τον Μιχαηλίδη. Ε, Γίνανε λάθη γενικότερα. Τακτική δηλαδή, του νομίζω ήταν, ήταν να του περιμένει. Να του περιμένει, ναι, αλλά το να δίνει την μπάλα αβίαστα στου Πορτογάλου δεν ήταν συντακτική του μέσα. Αλλά στο δεύτερο μίχρονο η εικόνα άλλαξε άρδιν και με πρωταγωνιστή και το Ζύυυκοβιτ, τον ε, Ζίβκο που είναι η θέση του λίγο έτσι περίεργη και πάντα αδικούνται οι τερματοφύλακε. Γιατί όσο μερίδιο έχει ο Γιανούρη, για μένα το ίδιο μερίδιο έχει και ο Ζίβκο Ζύυυκοβιτ. Αν οι Πορτογάλοι έκαναν το 0-1, ναι, θα μπορούσε όντως. να του Σημαντικέ οι αποκρούσει. Και στο φάουλ του Πίζη και στην προβολή του, ε, του Γκριμάλτο και σε δύο-τρει ακόμα φάσει. Δείχνει ε, ο Ζήφκοβιτ ότι ξεκινάει τη χρονιά. Ιωανίδης. πάρα Πάρα πολύ καλά. Ναι, Μάκη. Πε στο καζίνο να πάμε σε πέρα. Ο Αχμάκη. Λοιπόν, να δώσω μια είδηση πρώτα yeah. σημαντική για τον Ηρακλή, για τον μπάσκετ. Οι αγώνε θα μεταδοθούν σε live streaming μετάδοση. Ah. Τόσο καιρό. Τι, τι? τιμωρηθήκε Θα πεις ότι όλη η ομάδα κορονοϊό. Τι λε, Ρεγκαντέμι. Γκαντέμι. Για χθε δεν τα Τι λε, ρε Γκαντέμι. Είχαμε δύο τραυματίε. Και φοβηθήκατε. Τι να φοβηθούμε, Ρε Αυτό εσύ. έμαθα. Ότι επειδή δεν είχα του δύο ψηλού, φοβηθήκατε και ακυρώσατε το φιλικό. Ουφ. Τιουφ. Λοιπόν, οι αγώνε. Τι αγώνες... 30 πόντου θα τρογεσαι. Σωστά. Οι αγώνε του BCL ναι. θα μεταδοθούν σε live streaming μετάδοση δωρεάν Ορίστε. από την Κυπριακή Ομοσπονδία. Ορίστε. Καλά που Ορίστε. ο του Τουτούτ πίεσε Ορίστε. και του έκραξε λίγο. Ε, Κυπριακή ομοσπονδία, άκουσε έστειλε... τον κούτσι. Και έστειλε χαρτί. <laughs> έστειλε χαρτί στη Χρήσανθε, δεν πούλησαν ούτε, ούτε, σε ένα, μια γιατί χώρα. Για, για ένα πράγμα γελούσαμε χθε, γιατί γελούσαμε. Γιατί από όλα εννοείς. Ξεκαρνιστήκαμε στο τέλος <laughs> εκπομπής, για ένα <laughs> πολύ αστείο. Για το Στέριο, για το Μαλίκο. Όχι, όχι, Στέριο. τι μάλινα είναι αυτό σήμερα. Λούστηκε στο προηγούμενο Λοιπόν, νάπιζε. οι αγώνες του Ηρακλή <laughs> θα μεταδοθούν σε live streaming μετάδοση από το κανάλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Τελείωσε αυτό αυτή η περιπέτεια. Άρα θα το δούμε ωραία. Τελείωσε. Αυτό. Θα είσαι στο στούντιο και το περιγράφεις Θα είμαι στο στούντιο και θα το περιγράφω. Ωραία. Αφού δεν θα πάω στην Κύπρο. Έτσι. Ωραία. Σημαντικό. Το Σημαντικό. Επίση να πούμε ότι είναι εξαιρετικό ο διαιτητή. Είναι. όχι, δεν έχει ιδιωτικό διαιτητή. Τον έκραζε συνέχεια, Χρήσανθε. Είναι, λέει απίστευτο. Ο... τον έκραζε συνέχεια. Είναι πάω, κρεφιλ, εντάξει. Ναι, όντω. Επίση, τον κόλ τη Λαμία. δικαίωση στο έπακρο, με Κλάτεμπεργκ. Τον κόλ τη Λαμία, άκυρο. Φεύγω το Λέγατε ότι είναι χέρι και αυτό. Κλάτεμπεργκ. Φεύγω από το στούντιο. Κλάτεμπεργκ, βάκι Ο διαιτητή ήταν εξαιρετικό. Πενινταρίσιο, όπω πρέπει να είναι στα διαμάτια και χωρί να δώσετε σπόροι. Έλεγε. Ούτε σπορβιδέα. Και ξέρει που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικό στέριο. Όταν στο 94 μετά το 2-1, ζητάνε αυτοί να κάνουν ένα καραγκιόζιλ και, και δεν φάουλ, το δίνει. Και δεν το και δίνει. δίνει. Το στημένο, ναι. Και το. στην επόμενη φάση κάνει βουτιά ο παίκτη του Πάουφ και πάλι δεν το δίνει. Το είπε ο Κόλκα και στο σχόλιο του χθε το βράδυ. Εκεί λοιπόν, αυτό που σε σφίριξε πέρσι με τον Άγιαξ, oh, 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 oh. είχε δώσει φάουλ. Oh, oh. Και, και αυτό είναι εξαιρετικό. Και σε έβαζε με στην περιοχή. Ο συγκεκριμένο δεν σε έβαλε ποτέ. Και ο Στέριο έλεγε: στο, δίνεις, Εδώ στο ρε, τι δίνει, δε, εδώ Δεν ήταν. Ο Στέριο δεν είχε ρηπλέ όμω σε πρώτη φάση, για αυτό το Εντάξει, και εγώ έτσι μετακράτησα. Σε άλλε έλεγα... φάσει. Και, και εγώ έτσι μεταδίδω. Και δίνει λέει κάρτα, τι δίνει. Ήταν κάρτα. <laughs> η αποστολή του. Μετά έλεγε κάτι για αποστολέ και, και τέτοια. Έλεγε με Κώστα. Έλεγες, 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 αφού τον άκουσα. Αποστολέ έλεγε, ναι. Ναι. Εγώ τον έβαζα στα γκολ μόνο που φούριαζε εκεί. Με το γύριζα. Και ήταν σωστή η κάρτα του Πέλκα παρότι ήταν στο 35 Το άκουσα, το άκουσα. άκουσα όλα, δεν σε αδικό. Εγώ λέω τι έλεγε. Υπάρχει μια φάση που δείχνει προδιάθεση. Του, Γερμανού. Έχει λίγο προδιάθεση. Να σπρώξει λίγο. Όσοι είδαν το, το παιχνίδι με, με προσοχή, εντάξει, κερδίζει ο Πάοκ Φάουλ. Πάει να το εκτελέσει γρήγορα ο Ελκαντουρί και τον και σταματάει. Τον λέει, σταμάτα ε, ξανά εντάξει. από την αρχή και μετά από 7-8 λεπτά γίνεται η ίδια φάση ακριβώ στο είπε, σημείο ναι, το και είπε. αφήνει ο Γερμανό τον πίζει Ξέ, να εκτελέσει να σου πω γιατί. σε ταχύτητα φωτό και Ξέσαι να φτάσει γιατί. ο Εύερτο στη μεγάλη περιοχή του Πάου. Πε, γιατί, ο, Περ, γιατί ο παίκτη τη αυτό το έκανε σωστά, ενώ ο δικό σου όχι. Άφισε ο παίκτη τη ο, ο δικό σου άφησε την μπάλα κοιλάει. Το είδα. ενώ τη Μπενφίκα την ακούμπησε με το χέρι και τη σουδάρε. Τι να κάνω. Συνηθισμένη στην αδικία. Ναι, ρε φίλε τώρα, εντάξει. Πάλι τέτοιο σφαγή. Λοιπόν. Αν δεν έχετε επισκεφτεί το Ρίζε Καζίνο Θεσσαλονίκη φίλε και φίλοι, με... τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Έτσι. Με κάθε νέα εγγραφή όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξει και αποκλειστικέ κληρώσει, όπου μπορείτε να συμμετέχετε και να δοκιμάσετε την τύχη σα. Όλα αυτά χωρί καμία υποχρέωση, αρκεί μόνο να εγγραφείτε στο καζίνο. Αν είστε λοιπόν από αυτού που πάντα ανέβαλαν την επισκεψή του στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδαση με μοναδικέ υπηρεσίε και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Σωστά το Ρίζε Καζίνο τη αποδεικνύει κάθε φορά πω είναι ο κορυφαίο προορισμό διασκέδαση, αλλά και ο πιο ασφαλή. Ωραία. Πάμε στο break. Τα μηνύματα μετά θα δηλαδή, διαβάσουμε. Αρχίσανε τα. Δεν έχουμε κόστα. οι προβληματισμοί οι κοινωνικοί αρχίσανε. Ο ο Αγνή, οπότε. είμαι έγκυο από τον εραστή. Έλα, άλλαξε τα αυτά πω, τώρα. το Τι παιδί δε... είναι του άντρα. Άλλαξε του τώρα. Ωραία. Τα, τα σκουπίδια το, τώρα. Το, το μήνυμα Άιντε. το 6944 yeah. δεν το υιοθετώ. Του το, το μήνυμα το 637 το Περιμένω άγκη. και εγώ με αγωνία την απάντηση του Χρήσταντου. Το 69-37 τη 750 πάμε, τελειώνει. στο ε, πείτε γυάλιμα, σε 750. Ε, Έχουμε διαφημίσει. Τι και 37 θέλει είναι, θέλει. ήδη. τα γρήγορα λοιπόν. Ναι. Καλή επιτυχία σε εσά, Χρήσταντου. Ναι, ευχαριστούμε. 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 Το Τεπελένη θα είναι στον όμιλό σα από του χρόνου. Το Λέει ο φίλο του. θέλω να σου το Χρήσταντου γιατί στο Λαμπαουτάρι υπάρχει εκτενέ ρεπορτάζ για τι νίκε Γάντη και δυναμό Κιέβου και δεν υπάρχει ρεπορτάζ να μάθουμε τι έγινε στο τρίτο ματ που έπαιζε η Μπεφίκα. Κακώ δεν το βάλανε. Ενδιαφέρει πιο πολύ φαίνεται η γάβη. Όχι, γάνδι, δεν έβαινα να βάλουν και τη γάβη. Είναι μια ακόμα αστοχία σαν του συναδέλφου που καθες, βάλανε ότι έφυγε από τον αντίπαλο του Άρη του Ολυμπιακού βόλου ότι έφυγε ο προπονητή. Μόνο παίζουμε με τον βόλο. Αστοχεί γίνονται πάντα. Φίλε, εμεί τα λάθη μα τα λέμε. Έβαλο άλλο, απολύθηκε ο προπονητή του αντιπάλου του Άρη. Απολύθηκε ο προπονητή αντιπάλο του αντιπάλου του Άρη. Μόνο που ήταν ο Ολυμπιακό βόλο που απολύθηκε ο προπονητή και όχι ο βόλο που παίζει ο Άρη. Ε, εντάξει, ήταν μια αστοχία. Αστοχία γιατί με το λέμε στο ποδόσφαιρο, αστοχία. Το είδαμε γρήγορα και το σβήσαμε. Λοιπόν. Ήταν μια στοχή. πάμε στο break. Όντω. Αυτά πρέπει να λέμε. Ε, φυσικά. Λοιπόν, να βάλω και τα δύο γκολ ή μόνο το ένα. Τρόικα unplugged. Βάλε και τα δύο. Βάλε και τα δύο. Βάλε και τα δύο. Και και τα δύο. Τρόικα unplugged πρέπει να κάνουμε. Εκπομπή. Έλα, πάμε. Πάω <σκρούσε> <σκρούσε> Πόρτο είναι αυτό. Λεφάο. Αν entrar pela meia esquerda, o Δεν το βάλω, Σβάμπ, αυτό τον κόλμη το παιδιά. Ναι, αυτόν τον κόλμη. Η UEFA όμω έχει για Πήρε το Βερντόχεν από την και αυτό Δηλαδή είναι δυνατόν ο Λαφέρα αυτό. A bola aqui já tinha entrado em Desolis, fez um grande domínio, depois de anulir Giannoulis... Foveri passa, Fovero, Fovero Giresma. Ali para

Μιλά. 1,8 έδωσε η πενθύκαση. Για να φύγει. Πω πω οι καημένοι αυτοί. Και τους στέρισε ο Αντρίγια 30. Τι έχουν πληρώσει κι αυτοί ε. Αυτοί δεν έχουν facebook και τέτοια να γράφουν μετά η διοίκηση εδώ κάτω. Του αρέσει. Του αρέσει ναι. Βρήκε το κουμπί, πατάει replay και του αρέσει. Παίξε λίγο ακόμα Χρυσανέ. Ελά! Πορτογαλικά θα μάθω. Βγάλω το Μορέιρα, πώ το λένε. Σαν να λε, σα φόρεσε. Μπορεί να κάνει και τη σκηνή γόρια. Πρέπει να είναι πόρτα αυτό, να ξέρετε. Όχι, αυτή είναι αντιπολίτευση, διοίκηση. Είναι, ναι. Το διώχνουν τον πρόεδρο, λένε τώρα. θα χάσει τι εκλογέ. Διώχνουν τον πρόεδρο. Φυσικά δεν τον κάνουν. 120 εκατομμύρια μεταγραφέ. Και χάνει από το Γιανούλη. Τζιφκόβι! Και το Τζόλι! Για και να... σε κάνουν γιο-γιο! Ποιο με παίρνει πάλι τηλέφωνο. Έχουν υποστεί οι Πορτογάλοι. Η δήλωση του Ζεσού για τον οποίο έδωσε περίπου 24 εκατομμύρια υπερθήκα για να τον πάρει. Για να τον πάρει. Έσπασε το oh. Και άλλα 18 εκατομμύρια στον ίδιο. Δηλαδή στη Σούμα, πάμε στα 42. Εντάξει, είπε ο Ζεσού, το όνειρό μα για πορεία στην Ευρώπη τελειώνει εδώ. Να Ή... μέσα γύρω, πάλι, έχουν... Σου λέει και τι έγινε. Εντάξει. Ο Σάκοφ στην ΑΕΚ πάει. Ο... Δεν του άρεσε που του έβαζε 8 γκολ από πίσω. Στη μύτη λε, Ακπομ Πε μα, λίγο για Ακπομ τι γίνεται. Λοιπόν, η συμφωνία επιτέθηκε πριν το παιχνίδι με την ε, Μπερφίκα. Προς Προ τη μύτη του Ακπομ τα έδωσε χθε και όλα όπω και έγινε με την Πεσίκτα. Και εκεί έδωσε ασίστ Και χθε έδωσε ασίστ. Εντάξει, ένα παιδί που νομίζω θα το θυμόμαστε μόνο με ευχάριστα ε, συναισθήματα, με τα πάνω με τα κάτω του, αλλά κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει το γκολ που έβαλε στον Ολυμπιακό, με το οποίο τελείωσε τους πυραιώτες πρόπερση στο γήπεδο της Τούμπας και φυσικά κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει το ανάποδο γυριστό σουτ στο τελικό με την ΑΕΚ που χάρισε το τρίτο διαδοχικό κύπελο στον, ε, στο Μπαουκ. στον Υπήρξε λοιπόν συμφωνία με τη Μίτλεσμπρο, ομάδα με τη δική της ιστορία αλλά αγωνίζεται στη όπως και πέρσι, στο πιο σκληρό πρωτάθλημα του κόσμου αναφυσβήτητα με 24 ομάδες και δεν ξέρω κατά πόσο έχει βλέψει για άνοδο ή όχι. Ε, ο Ακπομ ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία. Εντάξει, ήταν γνωστό εδώ και μήνε το λέγαμε και το γράφουμε ότι δεν αισθάνεται και πολύ καλά. Δηλαδή, εκείνο το ανέβασμα που είχε στο δεύτερο μισό τη σεζόν με Λουτσέσκου δεν είχε συνέχεια. Εντάξει, και έκλεισε η μεταγραφή. Σήμερα θα ανακοινωθεί και επίσημα και από το ΠΑΟ και από τη Μίδεσβρο η μεταγραφή του Βρετανού με καταγωγή από την Νιγύρια ε, Νιγήρια. Θα πάει στην Πόρο, ο ΠΑΟ θα πάρει 3-3,5 εκατομμύρια, θα έχει και ποσοστό μεταπόληση. Η Arsenal διατηρεί ένα ποσοστό 25% αν δεν κάνω λάθος, άρα νομίζω στα ταμεία του ΠΑΟΚ θα μπουν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Δεν έχει και τόσο σημασία, αλλά είναι τα χρήματα αυτά. Ορισμένοι λίγοι, το γενικότερο κλίμα είναι σωστά ε, πολήθηκε, ε, ο ΠΑΟ. Κανείγω παρένθεση, ο ΠΑΟ και ενδεχομένω και σήμερα ή το αργότερο αύριο να ανακοινώσει την αντικαταστάτη του και από ό,τι φαίνεται είναι ένα ποδοσφαιριστή που θα μπει απευθεία στην ομάδα και θα ταξιδέψει στη Ρωσία τη Δευτέρα για να είναι παρόν στο παιχνίδι με την Κράσνονταρ. Άρα δεν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι είτε από απραξία είτε είναι 18 χρονών και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, θα έχουν περάσει τα δύο μα με του Ρώσου. Προκύπτει. Ε, το του βεβαιώνει και ο Πάοκ ότι ο αντικαταστάτη του ΑΚΠΟΜ θα κλείσει άμεσα. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα μπορεί να έχουμε ανακοινώσει δείγματο ότι ο Πάοκ το δούλεψε το θέμα και δεν προέκυψε η ανάγκη για αγορά σήμερα. Γιατί, αν προκύψει σήμερα, δεν προλαβαίνει ούτε να στείλει email. Που λέει ο λόγο. Ε, θα περιμένουμε λοιπόν τον αντικαταστάτη του, του Ακπομ. Ε, εντάξει, υπάρχουν κάποιε πληροφορίε δεν τι έχω βεβαιώσει ακόμα ότι πρόκειται για φόρα από την ε, Ρωσία. Ο, okay, ο Πάοκ θα ενεργοποιήσει τι προσυμφωνίε που έχει για να φέρει επιθετικό. Ε, στην Τούμπα. Το συμβόλαιο του Ακπομ τελείωνε τον ερχόμε... το επόμενο καλοκαίρι και όπως λέγαμε από την Άνοιξη, αν θυμάστε καλά, έλεγα δηλαδή ότι είναι περιπτώσεις ο Πέλκας, ο Άκπομ, ο Λιμνιός, ε, εντάξει ο Κρασίπιος είναι σε άλλη κατηγορία, ε, ή τους πουλά ή ανανεώνεις τα συμβόλαιά τους. Δεν υπάρχει μέση λύση, δηλαδή δεν είχε λόγο ο ΠΑΟΚ ε, να μην ανανεώσει το συμβόλο και να έπιζε ο Άκπομ στην Τούμπα μέχρι το Δεκέμβριο και να φύγει τσάπα μετά. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το, το timing ο Ακπομ βοήθησε πολύ και με την Πεσίκτα και με την Μπενφίκα παρότι δεν σκόραρε και αποχαιρετάει την Τούμπα μετά από δύο ακριβώ χρόνια ε, από την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη. Για μένα το πρόσημο είναι θετικό, αναφυσβήτητα. Καλό ποδοσφαιριστή. Δεν είχε την εξέλιξη που περίμενα στον Πάουκ του τελευταίο χρόνο. Μπορεί κάλλιστα στην Αγγλία να βρει τον εαυτό του ή μπορεί και να μην το βρει γιατί ξαναλέω, μιλάμε για την Τζάμπιουσιπ. Ένα πρωτάθλημα πραγματικά που είναι Απίστευτα σκληρό και με πολλέ αγωνιστικέ, με δύο μάχε τη βδομάδα και με τουλάχιστον 8-9 ομάδε που κάθε χρόνο παλεύουν για την άνοδο. Δύο ανεβαίνουν απευθεία, τέσσερι στα μπαράζ. Καλή επιτυχία να έχει την πόρο ο... ο Τσούμπα Ακπομ. Αυτά για τον Ακπομ. Για τον εγώ το έχω ξαναπεί θα υπάρχουν κι άλλε, αλλά και στο... στο ρόστερ. Θα είναι υποδιαμόρφωση μέχρι τι 5 του Οκτώβρη. Και στην περίπτωση που ο Πάοκ ξεπεράσει και το εμπόδιο τη Κράστονταρ, νομίζω ότι εκεί θα γίνει το μεγάλο μπαμ και θα έρθουν στην τούμπα δύο τουλάχιστον ποσοστριστέ από το πάνω-πάνω ράφι για τα δεδομένα του Πάοκ. Όπω είναι ο Ζήφκοβιτ, ο Αντρέγε, γιατί και χρειάζεται το Πάοκ ενίσχυση στη δεξιά πτέρυγα από τη στιγμή που ο Μάτο φαίνεται να είναι εντελώ εκτό κάδρου, δεν μπορεί να πάσει ο Μίλου Τσάμπεο Λίκ με τον Κρέσπο. Και θα υπάρξει νομίζω ενίσχυση με έναν σούπερ κεντρικό χalf να δώσει την ομάδα. Το κάτι παραπάνω που δεν έχει ούτε ο ΣΒΑΠ ούτε ο Λεκαντουρί που και χθε ήταν και οι δύο εξαιρετικοί. Λίγο καλύτερο νομίζω ο Αυστριακό, ειδικά στο δεύτερο μέρο, πραγματικά ώρε-ώρε ήταν εντυπωσιακό το πώ μοίραζε το παιχνίδι του ΠΑΟ και πώ δεν πανικοβλήθηκε ούτε σε μισή φάση. Πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά και ο Λεκαντουρί, για να μην τον αδικούμε, έκανε πολύ καλά την, ε, τη δουλειά του. Γενικότερα η πρόκληση και επί των Πορτογάλων δίνει περισσότερη άνεση. Στον Πάοκ να κάνει αυτό που είχε σχεδιάσει. Δηλαδή, αν εχθέ στο τραπέζι υπήρχε μια πρόταση, θα πω εγώ, 4-5 εκατομμύρια για το Γιανούλη, και σε περίπτωση αποκλεισμού ο Πάοκ τη σκεφτόταν σοβαρά, πλέον αυτή η πρόταση θα πάει απλά στα σκουπίδια. Νομίζω ότι ο Πάοκ, τώρα που μιλάμε, θα δεχτεί μόνο πρόταση που θα ακουμπάει τη ρήτρα, κοντά στα 10 εκατομμύρια. Και δεν αποκλείεται να υπάρχει και αναπροσαρμογή συμβολέου ο Φεραίρα δήλωσε ότι θέλω να μιλήσω με τον πρόεδρο για να μείνει ο Γιανούλη στην ομάδα, είναι σούπερ απαραίτητο. Και ο Δημήτρη Γιανούλη είπε ότι αν προκύψει, δήλωσε χθε, αν προκύψει κάποια πρόταση, θα την εξετάσω και θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Άρα το να γίνει μια αναπροσαρμογή συμβολέου με νέα ρήτρα και με σαφώ πιο μεγάλε απολαυέ, γιατί είναι αψοδικημένο ο Γιανούλη, δεν παίρνει ούτε 700.000, ούτε 800, ούτε ένα εκατομμύριο. Κοντά σε 300.000 παίρνει ο Κατερινιώτη ε, αριστερό μπακ. Πρέπει, να, πρέπει να, πάρει, <laughs> ναι, ρε φίλε. πρέπει να πάρει περισσότερα χρήματα. Αν θέλει ο Πάοκ να τον κρατήσει και α πουληθεί παιδιά ο Γιανούλη το επόμενο καλοκαίρι, αφού έχει μπει και ο Πάοκ στου ομίλου τη Απειλή, θα ανεβάσει άλλε συμμετοχέ του και του χρόνου μπορεί ο Πάοκ να τον πουλήσει 15 εκατομμύρια. Εγώ δεν βλέπω στο που υστερεί ο Γιανούλη από τον Τσιμίκα, πέρα το ότι ο Τσιμίκα είναι πιο διαφημισμένο. Ε, ο και ο καλά, στάρι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε και σύγκριση. Λίκ. Όχι, ρε φίλε, το κάνει σύγκριση γιατί ο Ολυμπιακό έβαζε τη το του 15 για τον Τσιμίκα. Άρα το ποσό για ένα παίκτη εφάμιλο δεν νομίζω να είναι υπερβολικό το 15. Θα, θα σου πω που ήρυ. υστερεί. Υστερεί στο Τσιμίκα έχει κάνει 30 συνεχόμενα τέτοια παιχνίδια στην Ευρώπη. Ενώ ο Γιανούλη έχει κάνει 5-6. Αυτή είναι η διαφορά. Τα ο, ο ο ο ε, ναι, ο, ο έχει κάνει ο Τσιμίκα και ο Τσάμπερτ Λουξιομίλου. Και ο Γιανούλη τα έχει κάνει σε προκληματικού. Γι' αυτό λέω, αν παίξει ο Πάο με το καλό Μίλου στην 7η χρονικά προσπάθειά του να μπει το μαγικό αυτό κόσμο του Champions League μπορεί να ανεβάσει και ο Γιαννούλη να πάει τιμή στο 15 εκατομμύρια. Ε, αυτά είναι. Το Champions League και η, και η εθνική ανεβάζει του τους, ε, τους ποδοσφαιριστέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κοιτάνε οι... οι, ξένοι, το κοιτάνε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο κομμάτι. Αρχίζουμε και στο Πάκου 4 σιγά σιγά ασχολούμαστε με την Κράσνονταρ. Ε, ο πιο γνωστό παίκτη φυσικά είναι ο Μάρκου Μπέρκ των ε, Ρώσων. Μια ομάδα που είναι εδώ και 9 χρόνια στην πρώτη κατηγορία τη Ρωσία. Έχει τέσσερι συμμετοχέ σε ομίλους του Europa League. Δεν έχει καμία ε, συμμετοχή σε ομίλους του Champions League. Άρα λοιπόν και οι Ρώσοι κυνηγάνε το όνειρό τους. Στη δεύτερη προσπάθεια γιατί πέρσι πέρασαν την Πόρτο με μία νίκη ε, στο Τραγκάο με 3-2. Ενώ έχασαν στη Ρωσία με 0-1. Και έχασαν με δύο ήτσες από Ολυμπιακό την πρόκριση. Στο πρώτο μάτς θυμόμαστε όλοι ότι αδικήθηκαν κατάφορα. Στον επαναληπτικό, απλά δεν μπόρεσαν να δικαιώσουν τι προσδοκίε των οπαδών του και ο Ολυμπιακό κέρδισε με 2-1. Γενικά, οι ρώσικε ομάδε δεν είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένε το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν έχουν την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση ούτε την απαραίτητη ισορροπία γενικότερα και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό. Νομίζω ότι η πρόκριση είναι 50-50. Γιατί βλέπω μια διάχυτη αισιοδοξία ότι ο Πάουκ είναι ήδη στου ομίλου. Ε, το έχουμε ξαναπεράσει το έργο, να πω. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι τι κουβέντε. Πιο δύσκολο να κάνει επιστροφή. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολο. Ποιο? Συγχνώμαι. Αυτά. Για τον Πάοκ. Διότι Κοίτασε. και στα δύο μάτ που κέρδισε, δεν είχε το ρόλο του φαβορή και ήταν ένα μονό μάτς στην Τουμπά. Αλλά και να έχανε αυτή η πίεση που υπάρχει. Επίση, σημαντικό είναι ότι δεν έχει κόσμο στα δύο παιχνίδια αυτά. Το... Στην Ελλάδα υπάρχει άγχο και πίεση. Το... Είναι σχετικό είναι όντω. Αλλά υπάρχει... Ε, αποδεικνύεται όμω ότι σε όλα τα υπόλοιπα που είχε κόσμο, δεν προκρίθηκε η πίεση που υπήρχε ας πούμε, στο Σπασχαλάκι πέρσι. Δεν είναι μόνο η πίεση που σαφώ είναι μέσα. Το άγχο. Είναι πολλέ φορέ και ότι μία ομάδα παρασύρεται από τον κόσμο τη. Όλα αυτά. Όλα δηλαδή, αυτά. Δηλαδή, ο, ο Πάοξ το προπέρσινο παιδί με την ε, Μπενθήκα προηγήθηκε ένα μηδέν. Και έχοντα το 1-1 του Νταλού, ήταν κεφάλι στο σκορ μπροστά. Δεν προστάτευσε η ομάδα. Συνέχισε να πιέζει, να βγαίνει μπροστά. Νομίζω παρασύρθηκε και από τον κόσμο. Γιατί όταν έχει 30.000 να ουρλιάζουν mm. και να σα πρόγουν στην επίδεση, δεν είναι και εύκολο να μείνει προσιλωμένο. Όχι ότι είναι πανάκια το ότι χωρί κόσμο η Τούμπα δίνει προκρίσει, με κόσμο δεν δίνει, αλλά είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι μεγάλε προκρίσει στην Τούμπα δεν είχαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να το κλείσω το που έλεγα νωρίτερα, είναι ότι θυμάμαι σαν τώρα τι κουβέντε που κάναμε και ο κόσμο αλλά και εμεί μετά το προπέρσινο 1-1 στον Ταλού με τον κόλ του Άρδα για το που θέλει ο καθένα να πάμε αν θέλουμε να πάμε στο Μονακό, αν θέλουμε να πάμε στην Βαρκελόνη κτλ. Και, τα λοιπά. και ήρθε μετά η, η Μπενφίκα στον Εμπαλαιτικό, έβαλε τέσσερα γκολάκια. Ευχαριστούμε πολύ και μετήκαμε. Βόλτα. Ξανά στην Ανατολική Ευρώπη, την έχουμε μάθει απ' έξω. Πολύ καλά Εντάξει, περνάτε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, όπω έλεγα και στου συναδέλφου χθε, α αφήσουμε τα ταξίδια και τι κουβέντε με τον κόσμο. Αν θέλουμε την Πάγεν στην Τούμπα, αν θέλουμε τη Γιουβέντου, αν θέλουμε τη Ρεάλ Μαδρίτη, α περάσει η ομάδα γιατί είναι εξίσου δύσκολα παιχνίδια, αλλά δεν είναι οι πιθανότητε 70-30, όπω ήταν με τη Μεφίκα, είναι για μένα 50-50. Και ακόμα Μάστε. και ο Πάοκ, αν πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Ρωσία την ερχόμενη Τρίτη, θετικό αποτέλεσμα, τι σημαίνει, 0-0, 1-1, νίκη με 1-2 ή 0-1, το Μάτσι Τούμπα θα είναι εξίσου, εξίσου απαιτητικό, και κανεί δεν μπορεί να προδικάσει ότι ο Πάοκ είναι ήδη, ε, θα είναι ήδη στου ομίλου του, του Champions League. Απέχει ο ακόμα 180 λεπτά, αν δεν προκύψει παράταση ε, ή πέναλτι. Αλλά όταν ξεκινάει έτσι η χρονιά, σαφώ και φεύγει πολύ βάρο και από τη διοίκηση και από τον Ιβάν Σαββίδη ε, και από τον Αμπέλ Φεραίρα και από του ποδοσφαιριστέ. Εντάξει. Σαφώ πέρσι είχαν ευθύνη και οι ποδοσφαιριστέ, όπω είχε ευθύνη και ο Φεραίρα, το ότι ο Φεραίρα ε, καθοδήγησε την ομάδα σωστά, ομολογουμένω με Τούρκου και Πορτογάλου, δεν σημαίνει παιδιά ότι πέρσι τα έκανε όλα σωστά και φταίνει παίκτε. Έκανε λάθη πολλά πέρσι ο Πορτογάλο στη διαχείριση γενικότερα στο πώ έστεινε την ομάδα. Εντάξει. Τα σωστά σωστά και τα λάθη λάθη. Δηλαδή, μην το πάμε στο άλλο άκρο από το απίστευτο Πινελίκη στο Φεραίρα. πάμε ότι έγινε τώρα στην αρχή αράσ... αποθέωση και τον αντικείσαμε πέρσι. Ε, αλλά. Αδείξει τον εαυτό του και ο ίδιο πέρσι. Απλώ είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιο αισθάνεται καλύτερα γιατί αρχίζει και φτιάχνει το δικό του γκρουπ. Με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Α, αυτό που είπε Στέργιο το ακούνε και άλλοι φίλοι και το λένε μετά σε εκπομπέ του. Πολύ μου άρεσε. Όπω επίση ότι δανείζονται και την έκφραση που είπε κάποιο χοντρό με γυαλιά ότι καθάρισε όσου διάβαζαν κλικ. Ευτυχώ αδυνάτησα. Ε, Κι εγώ. Εγώ όχι. <laughs> ότι, ότι δεν του αρέσουν όσοι διαβάζαν το περιοδικό κλικ το παλιό. Έχει πει σε ποιο πρόβλημα ότι αρέσουν. Όσοι διαβάζουν κλικ, ε. Ναι. Ε. Μόνο πενχάου. Εκτό <laughs> αν διαβάζουν και οι ίδιοι κλικ. Ναι. Ε, και αυτό το, δικό του τεύχος. Πολύ ωραίο περιοδικό το κλικ. Στέριο. Όταν επιστρέψουμε, γιατί φτάσαμε μία, ο Κώστα μα μας πει τι έγινε και στο Κατσάνιο χθε. Α, ναι, βεβαίως. Γιατί αυτά τα θέματα όταν είναι στη γειτονιά μας... Παράδειση, sorry. Μου στέλνει αγάπη. Αυτό Αυτός που ακούσαμε να περιγράφει τα γκολ με την... Εναντίον μας. του Πάου. Μας έκανε μηνύση. Ο εκεί που είμαστε χαλαρά στην Τούμπα, γύρω στις 7.30... Και περιμένουμε, και περιμένουμε, να, ναι, να περάσει Ακούμε η ώρα. Ακούμε έναν ο οποίο ακούει παιδιά από την τούμπα σίγουρα μέχρι την παπάφη κάτω. Δηλαδή γυρνάνε 50 κεφάλια προ τα πάνω. Είναι αυτό ο τύπο. Και ο φωνάζει. Μαλώνει. Έχει μια φωνή απίστευτη. Κάνει εισαγωγή ότι είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά φίλε, έχει μια τέτοια φωνή και μπάσα και. Μπάσα Χαρακτηριστική. Όπω είπε συνάδελφο, σίγουρα έχει κάνει σε λαϊκή μικρό. Εκεί, <laughs> στι τούμπα απ' <laughs> πολύ φώναζε. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, θα μα Με... πει λοιπόν ο Κώστα για να τι έγινε στο Κατσάνιο. Έχουμε δύο συλλήψει, υπάρχει ρεπορτάζ. Και πραγματικά νομίζω ότι η ανοησία. Δε. Δηλαδή, συνοδεύει να πα στην ομάδα σου να πάρει να παίξει Champions Link και μπαίνει να μαγγίζει, να μαλώσει. Στα παιδάκια. Με, ξέρω, παιδάκια ήταν τι Στα ήταν. Τα ακαδημίε. Τι, τι, τι μυαλά είναι αυτά πραγματικά. Ε, δεν βγάζει άκρη. Δύο συλλήψει. θέλω να μα τα πει αναλυτικά ο Κώστα. Τι αναλυτικά, το είπε ήδη. Γιατί αυτό δύο συλλήψει. Γίνανε επεισόδια, δύο λεπτά. Πήγα να κάνουν του 50 άτομα μηχανάκια, παουξίδε. Περάσαν γράφετε προκα... Δεν γράφεται πουθενά βέβαια το παουξίδε. Εγώ το λέω. Κάποιοι με μηχανάκια. Εγώ ήμουν εκεί. Οι συνοδεύαν το πούλμαν μια ομάδα που έπεσε τσάπιο Εγώ Ήμουν εκεί εγώ. Εγώ <laughs> είμαι κάθε μέρα εκεί. Τι να κάνουμε. Ναι. Δίπλα ήμουν στο Ιβανόφιο. <laughs> λοιπόν, και βγήκα και είδα. <laughs> λοιπόν. 21,2 κατά μέσο όρο το Open ε, κάτσε, περίμενε περίμενα να το τελειώσει. Open, περίμενε το open. Το κάτσε open, να πει. Θα το πει το open. Θα Εντάξει, δεν μα προσέβαλε. Απλώ δεν θα, απλώς... ναι. θα υπάρχει το open στα μάτια με την Κράσοντα Γιατί κεντρική διαχείριση, έχει το κοσμοτέ. Λοιπόν, πέρασε στην αρχή ένα μηχανάκι, θα δείτε ότι θα πάθετε γριέ λοιπά λοιπόν, Ήπανε φωνάξανε. Ναι. Ήταν εκεί κάτι. Εγρυέ τα παιδάκια. Εγρυέ. Και, 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 και πέρσι είχαν κάνει. Ναι. Περνούσαν με τα μηχανάκια και βρίζανε τι γυναίκε και τα παιδιά που ήταν στο Ιβανόφιο. Ωραία. Από τι ακαδημίε. Κάθε απόγευμα εκεί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο γιατί κάνουν πλέον προπόνηση οι ακαδημίε του Ποδοσέρου, οι ακαδημίε του Στίβου, οι ακαδημίε του Μπάσκετ στην αθλητική κυψέλη που λέγεται Κοσμοπούλιο Αθλητικό Κέντρο. Κατσάνει ο Ιβανόφιο δηλαδή, σ' δεν αρέσει, διότι την περιουσία του Ηρακλή και δεν πρόκειται πάρετε ποτέ παιδιά. Ωραία. Οπότε ε, περάσανε δύο-τρει ψευτόμαγγε εκεί. Μετά μαζευτήκανε πολύ ξέστορα και πιτσιρικαρέο ένα με τον άλλον. Μαγκιά και θα τα θα λοιπά. Σε εγώ, όχι, θα σε κάνω ναι, εγώ. με τα παπάκια και τα λοιπά. Και αυτά ήταν εκεί κάτι δική μα. Ε... Δική μα. Ναι, του Ηρακλή. Ναι, κάποιοι δικοί μα. Του Ηρακλή. Εγώ είμαι ναι. στον Ηρακλή. Ναι, γιατί Ωραία. δεν κατάλαβα. Ωραία, ναι. Να, να, το κρύψω. Άλλοι είναι και δεν το λένε. Κολώνουν. Λοιπόν. Ε, βγήκαν εκεί και κάποιοι παλιοί. παλιοί με ένα. Σαραντάριδε. ναι, και ναι. παραπάνω. Ναι. Τέλο πάντων, του απόθησαν, έγιναν εκεί, πετάξαν κάτι καρέκλε αυτά και τα λοιπά. Δεν έγινε δηλαδή ο Χαμαναμάν ναι. Δεν έγινε ο Χαμαναμάν Δύο λεπτά δηλαδή έγινε αυτό. Και ό, δηλαδή. θαύματο μετά, ό, του θαύματο μετά, ναι. ήρθε η αστυνομία. Σε ένα λεπτό, ό, του θαύματο. Δηλαδή, ε, 50, έρθει, 50, να 50 μηχανάκια κυκλοφορούν ε, σε αγώνα του αποστολή, Πάου. Την αποστολή, από το Μακεδονία Παλάς. αυτό λέμε. Η αστυνομία τι κάνει. Του προσέχει αυτός εδώ ε, του προσέχει, δηλαδή. Δηλαδή. αλλά τώρα αυτά που λένε, α πούμε, η αθλητική βία τα, τα ακούει τώρα. Ξέρει ότι ο ναι. Κούσου είπε αυτό. Ναι. Και λέει: Κώστας στην εκπομπή σου, είπε ναι, προάλλε και κτλ. Φίλοι μα είναι Δύο συλλήψει λοιπόν. Αυτό κάνει. Του βλέπαν όμω ότι κάνουν στην Αγίου Δημητρίου βόλτε 50 μηχανάκια. Του βλέπει. Και αφού γίνεται πρωτοντού, μετά από ένα λεπτό. Εντολές, σκάνε λοιπόν, οι ζητάδε δύο λεπτά. Οι εντωλές, ένα λεπτό λοιπόν μετά. λοιπόν είναι να μην, τους, να του διώξουν οι και άλλε ώρε έχουν να... διώξει. Ε, τι να του διώξουν. Να του διώξουν. Και μερικέ ώρε μάλιστα έχει και κλούβα στο Ευανόφιο. Αφού εγώ, εγώ, ε, εγώ τώρα το, δεν Εγώ του πάω καφέδε. Λοιπόν. Που λέει ο λόγο, ναι, μπροστά μου κάθονται. Έχει ζητάδε που είναι στη γωνία. Αγίου Δημητρίου με 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε ο άλλο. Που θέλει να μαγγίσει το 17χρονο. Εδώ δεν βλέπω. <σομίως> 23 με 41 είναι οι έξι προσαγωγέ και οι δύο συλλήψει είναι αυτή τη ηλικία επίση. Διατάραξη κοινή ειρήνη, σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη, φθορά ξένη ιδιοκτησία. Ακριβώ. <σομίως> Παράβαση νομοθεσία <σομίως> που αφορά σε αδική μεταβία με αφορμή αθλητικέ εκδηλώσει. 23 χρονών, ρε φίλε, τι να πά να κάνει, Δηλαδή να πάνε να μαλώσει με τα κάγκελα. 23 ω 41. Που κάναν την πόρτα, την καγκελόπορτα έτσι να την κάνουν τι, Δηλαδή Άντε, μπήκατε. 50 μάγκε. ντου στο κατσάνιο. Κάναμε ντου. Ωραία. Μπήκατε και είχε μέσα μάνε, είχε παιδάκια, είχε μπαμπάδε που βλέπουν την προπόνηση. Τρέχαν τα παιδάκια με τα μπλουζάκια, παίζανε διπλό μέσα στο, στο γήπεδο. Στο ταρτάν παίζανε τα παιδάκια 7 χρονών. Τι θα κάνατε δηλαδή, ρε. Ότι τι. Ντου τι στα παιδάκια. Ντου κάναμε. Τι ότι θα γράψετε του τοίχου και. Ισχύει για όλου, παιδιά, αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, και για του δικού μα το λέω, και για του αριανού το λέω, και για του παξίδε τα λέμε. Τώρα θα μου πει, κούσι μάγκα, εύκολα τα λε από το μικρόφωνο και α πούμε ουκεά, αλλά δεν είναι, παιδιά δεν βγάζουν μακριά έτσι. Δηλαδή δεν θα. Δεν ήδη, ήδη κλαίμε νεκρού. Με ποια λογική γίνεται. Γιατί... Ήδη κλαίμε νεκρού. Κλαίνε μάνε ήδη. Ψάχνει να βρει λογική εσύ. Ε, Κλαίνε μάνε. Όχι, δεν ψάχνω. Απλά mm. δεν... Άσια, προσπαθώ επειδή έχουμε και χώρα, δημόσιο ώρε Για ποιο λόγο γίνεται, λέει, να καταλάβω. Γιατί με μάγκα, α πούμε. δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί η πόλη είναι δικιά μα. Στα παπάκια μα. Η πόλη είναι δικιά μα, δικιά σα, δικιά του. Ε, okay, ναι, αλλά η Όταν έχει ναι. ένα, ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι μπροστά σου. Πώ γίνεται το μυαλό σου Ένει να δηλαδή πηγαίνει αυτό, Παιδιά, Να μην νιώσει. κρυβόμαστε. Γίνονται νιώσει. πολλά στην πόλη, τα ξέρετε, τα ξέρουμε. Βλέπω βέβαια μια Κάθε μεταστροφή ο. Κάθε φορά που παίζει Δεν γινόντουσαν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αυτό είναι άλλο θέμα. Α το κοιτάξουν οι αρμόδιοι, α το κοιτάξουν και οι σύλλογοι Υπάρχουν περισσότερε, αυτό λέω. Πλέον. Υπάρχουν και περισσότερα μέσα, Χρυσάφη. Yeah. Πλέον να yeah. ξέρει ότι του βρίσκουν κατευθείαν άμα θέλουν. Τους βρίσκουν... Πάνε και του πιάνουν. γιατί μέχρι τώρα δεν του πιάνανε. Ε, του βρίσκουν όλου κατευθείαν άμα θέλουν. Ε, του βρίσκουν κατευθείαν. Όλους. Τους Αφή... Όλους. Αυτό όλους. κάνουν. Εν τω μεταξύ, η εντολή αυτή είναι. Α του να τα κάνουν και μετά του πιάσουν. Ε, όχι, λάθο είναι αυτό. Ε, η πρόληψη είναι καλύτερα καλύτερη από την καταστολή. Ε, Τέλο πάντων, λάθος. δεν είμαστε αστυνομικοί, δεν θα κάνουμε το έργο του. Και πολύ αξία τη δώσαμε αυτή την. Αλλά παιδιά λέμε ότι δεν βγαίνει άκρη έτσι. Ωραία, του δίρατε, του δίραμε. Το τους... μιλάμε εμεί ένα τέταρτο τώρα, ναι. είναι απίστευτο. Αφήστε. το ναι, δεν πρέπει τους... και να τα αφήνουμε να περνάνε έτσι, Τέργιο. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Και όπω λέει και ένα φίλο μου, να μην στέλνετε και παχύσαρκου, γιατί στο τρέξιμο δεν είναι και πολύ εύκολο. Άρα δεν κάνω ποτέ ντου εγώ. Και εγώ, <laughs> εγώ, εγώ με τίποτα. <laughs> εγώ μόνο συντονισμό και καλά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. λοιπόν συνεχίζουμε, πάμε για διαφημίσεις πάμε, Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά Με σοβαρή ειδησιογραφία και με το ρεπορτάζ του αγώνα του Πάουκ περαιτέρω. Και με το ρεπορτάζ του αγώνα του Άρη με την Κόλο. Και για Ηρακλή θα πούμε κάποια πράγματα γιατί οι ζυμώσει συνεχίζονται και γίνονται και κάποιε μεταγραφέ, ναι και τα λοιπά. Προπονητή θα πάρει. Και για μπάσκετ. Δεν ξέρω και προπονητή. Και για μπάσκετ θα πούμε κάποια πραγματάκια. Ε, σήμερα ο Γιάννη Ιωαννίδη ήταν στα γραφεία του Άρη. Εντάξει, θα πει σε λίγο, άντε. Και για να δούμε τι ακριβώ θα γίνει. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Παρέμει η Ντερβέτεν Κώστα. Παραδοσιακή εταιρεία στο χώρο του στοιχήματο με πολύ μεγάλη ιστορία, με πολύ καλές αποδόσεις, πολύ ε, καλό application και για το κινητό σας και για το τάμπλετ σας. Ε, με, είπαμε πληθώρα επιλογών, με online καζίνο, με πολύ ωραία slots, η Ντερβέτεν η οποία είναι και χορηγός στην Super League και είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπω βεβαίω μαζί μα είναι και τα αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδη. Με λαχταριστέ και και στούρτε, με πάστε, με σιροπιαστά, χρήσα θε Κεράσματα, παγωτά, με πολύ ωραίε γεύσει προχωρημένε και με στέβια. Όχι. Προφι... Προφιτερόλε, αλλά και νηστήσιμα γλυκά. Θα βρείτε στα αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδη και τα καλύτερα ψωμιά στην πόλη. Χωριάτικο, βυζαντινό, παραδοσιακό, ζέα που είναι και τη μόδα, ζυμωτό. Όλα αυτά στο Νικολαίδη, στον Εύωσμο, δύο καταστήματα, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΑΕΔ Νικολαίδης η πιο γλυκιά σας σχέση Σας είπα νωρίτερα να σας πω λίγο για το Τσάμπερς Λικ γιατί είναι κοντά ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά ελπίζουμε να κάνει το βήμα παραπάνω ε, θέλει πολλή μελέτη δεν είναι τα πράγματα απλά θα σας τα πω επιγραμματικά δύο λεπτάκια για να κλείσουμε ε, τα, τα του ΠΑΟΚ εντάξει η ομάδα προετοιμάζεται για το παιχνίδι με το ανατρόμητο την παρασκευή μεθαύριο δηλαδή. Λοιπόν, το ποσό που θα μοιραστούν οι ομάδε για τη φάση των ομίλων είναι 2 δισεκατομμύρια mm. ευρώ παρά 50.000 ευρώ. Είναι 1,95. Εντάξει, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Ποιο θα δίνει αυτό, 500 εκατομμύρια θα μοιραστούν οι ομάδε, οι 32 που θα μπουν στου ομίλου, με το λεγόμενο starting fee, το οποίο μεταφράζεται σε 15,25 εκατομμύρια ευρώ για, για το γεγονό ότι μπήκε στου ομίλου, μπήκε στου ομίλου, πάρε 15 εκατομμύρια. Λοιπόν, 585 εκατομμύρια θα μοιραστούν οι ομάδε ανάλογα με του βαθμού που θα πάρουν στη φάση των ομίλων. 2,75 εκατομμύρια η νίκη και κοντά στι 900.000 ευρώ η ισοπαλία. Okay. Υπάρχει μια καινούργια κατηγορία που πέρσι. 585 εκατομμύρια θα μοιραστούν οι ομάδε ανάλογα με την δεκαετή παρουσία του στου ομίλου του Champions League. Το χαμηλότερο ποσό, εκεί που θα είναι ο ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί οι ομάδε που έχουν παρουσία θα πάρουν μέχρι και 32 εκατομμύρια. Απλά έτσι σαν πόνου για την παρουσία του ε, στη διοργάνωση. Και το market pool τη UEFA για τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι 292 εκατομμύρια τα μοιράζεται κάθε χώρα oh, ανάλογα oh, με τη θέση Τα ελληνικά ε, είναι περίπου στα 5 με 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακό Αυτοαθλητή, αν μπει και ο Ολυμπιακό και ο Πάοκ, θα πάρει το 55% ο Ολυμπιακό, το 45% ο Πάοκ. Αν μπει μόνο ο Πάοκ ή μόνο ο Ολυμπιακό, θα πάρουν το 100%. Εντάξει, έτσι έχουν τα δεδομένα για το Champions League. υπάρχει ήδη η λίστα με όλε τι ομάδε, είναι μέσα και ο Άρης για το πόσα χρήματα έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμή οι ομάδε. Ο Πάοκ είναι στην πρώτη θέση τη λίστα με 5 εκατομμύρια ευρώ 860.000 ευρώ το ποσό του ΠΑΟΚ ακολουθεί η Γάνδη και η Δυναμό Κιέβου που παίρνουν 5,48 εκατομμύρια και τη στιγμή που μιλάμε ο Άρης βρίσκεται ο Άρης μισό λεπτάκι Άρης ο Άρης βρίσκεται στην, στην, έλα, στην, 100, στην 115 θέση. Τη Τι διαβάζει τώρα γιατί δεν σε πρόσεχα. τα, <χωχά> <laughs> <σχεδίων>: <Άρης>, τα, χρήματα που έχουν εξασφαλίσει μέχρι τώρα που μιλάμε τώρα σήμερα Μάλιστα. οι ομάδες. Σε τσάπες Από... και γυρό παλί. Ο Άρης έχει ήδη καβαζωμένα 270... 260.000 ευρώ. Όπω Όπως και όλες σχεδόν οι ομάδες που είναι στο Όσοι γυρό παλί. Όσοι παίζουν σε αυτό το γύρο. Σαν... Και θα πάρει άλλα τόσα αν περάσει την... Ε... Uh, και θα πάρει άλλα τόσα αν πει Πόσα. 270. 560 260 πήρε τώρα. Μάνα. Θα πάρει. Άλλα 260 τι είναι, είναι η πρόκριση. Μόνο από την UEFA για, προ... για τι Δεν λέμε για τα άλλα τηλεοπτικά και τέτοια. Ναι, ναι. Ε, 260 και μετά παίρνει άλλα 300 τόσα αν περάσει και την Τριέκα. Δηλαδή παίρνει ένα εκατομμύριο μέχρι να φτάσει στου ομίλου. Και αν περάσει και στου ομίλου, μετά παίρνει 8. Μια χαρά για να καταλάβει κανεί ε, τη διαφορά μεταξύ των δύο διοργανώσεων, όλε οι ομάδε του Europa League θα μοιραστούν 560 εκατομμύρια ευρώ και η ομάδα τη Champions League θα μοιραστούν 2 δι. Η... Εί... Είναι ένα προ 4. Ποιο θα δίνει αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά, 2 δι. 2 δι. Και ο κόσμο πεινάει. Η κάθε ομάδα που θα μπει στου ομίλου του Europa League παίρνει 2,92 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 3 δηλαδή. Εντάξει, και η νίκη αποτιμάται στις 570.000 ευρώ και η ισοπαλία στη φάση των ομίλων του Europa League 190.000 ευρώ. Η μέρα με, με τη νύχτα, όταν στο Τράπεζο League είναι 900.000 η ισοπαλία και 2,7 εκατομμύρια η νίκη. Δηλαδή κάνεις δύο νίκες, ο Πάο και δύο ισοπαλίες. Ναι. Και για να δούμε τι θα γίνει. Μια χαρά. παίρνει. 7 εκατομμύρια με δύο νίκες. Και άλλα 15 από το... Πες από τον πόνου που θα πει στου ομίλου. 22. Τα Το market pool άλλα 3-4. 25. Τα σκαψέ. Του χορηγού αυτά και τα λοιπά. 30 εκατομμύρια και τα έχει σε πάτα. Εντάξει. Ακόμα και αν δεν περάσει στου 30, 16. Έτσι γίνεται η δουλειά. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός μετά έκανε ό,τι έκανε και κάνει ό,τι κάνει. Γιατί τόσα χρόνια έβγαινε στου ομίλου και έπαιρνε το χρήμα. Και έβγαινε και μόνο του, του. Και και μόνο του και. Πώ να μην πάρει και με τα καλού παίκτε και και, 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 και και, πάλι με τα λεφτά που πήρε, πολύ το δει, δεν έκανε και τίποτα. Έπεφτανε εδώ μέσα, έπαιρνε τα πέναλτ, έπαιρνε το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη κοντομάνικα. Εκτό από πέρσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χρήσαν, θα μα πει για τίποτα. Έχουμε μάτ. Τρει ώρα. Τι είναι αυτό. Είναι η συνέντευξη Ρίπου Τύπου Του κυρίου Ένιγκ και ενός παίκτη του Άρη Προπονητάρα Που θα μιλήσουν για το παιχνίδι το αυριανό με την κόλο Σκοβα αυτήν. Κοβαλίβκα, ε, Αύριο 9 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι Για το Europa League Οι Ουκρανοί μιλούν το απόγευμα Θα κάνουν προπόνηση στο κλάνι της Βικελίδης αυτή Ο Άρης θα κάνει στο Ρίσιο Η συνέντευξη που θα γίνει στις 3.30 θα την ακούσουμε βέβαια live. Και του προπονητή τη τοποθετήση και ενό ποδοσφαιριστή, να δούμε ποιο θα είναι αυτό που θα επιλέξει η Παεάρη. Δεν υπάρχουν προβλήματα για το Μάτ. Ο Γκάμα. Δεν υπάρχουν προβλήματα, είπα για το Μάτ. Ναι, ναι. Το θέμα για τον Άρη είναι να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με αυτό που παρουσιάσε κόντρα στη Λαμία. Αλλά νομίζω το έδειξε και ο Πάουκ λίγο πολύ. Καμία σχέση η εικόνα του με τη Λάρισα, με την εικόνα που είχε ε, χθε, με την ε, ε, Μπενφίκα. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια συμπεριφέρονται διαφορετικά οι ποδοσφαιριστέ η ομάδα που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης δεν είναι αμελητή αποσότητα, Εντάξει, δεν είναι η Σαχτάρ. Αλλά είναι μια καλά δομημένη ομάδα, μια καλή ομάδα με, με, ταχύτητα, με πολύ γρήγορη κόντρα επίδεση. Μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο προπονητά τελευταία 3-4 χρόνια. Μια ομάδα που η πλειοψηφία των παιχτών είναι μαζί τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μια ομάδα που έχει σταδιακά ανωδική πορεία από τι χαμηλότερε κατηγορίε, ανέβαινε τη μία μετά την άλλη με καλή οικονομική κατάσταση, με νέο γήπεδο, γενικά με προοπτικές τα τελευταία χρόνια και χρηματοδότηση. Ε, δεν είναι κανένα φόβητρο φυσικά, αλλά είναι μια ομάδα που θα, θα, την περιέγραφα κάτι σαν τον Αστέρα Τρίπολη, στον Ατρόμ, σε δυναμικότητα ενώ. Ε, αυτό το επίπεδο. Άρα δεν είναι μια ομάδα επίπεδου Πανιονίου ή λεβαδιακού που νομίζουν κάποιοι. Θα έρθει και θα φάει τέσσερα κτλ. Και, και, σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε με τον Άρη είναι μια τελείω νέα ομάδα. Μια ομάδα που δεν έχει παιχνίδια στα πόδια τη. Μια ομάδα που οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει τον τελευταίο μήνα. Αντιλαμβάνει το καθένα ότι κρύβει κινδύνου. Ο Άρης βέβαια πρακτικά είναι το φαβορή και γιατί παίζει την έδρα του και γιατί θεωρητικά είναι καλύτερη ομάδα. Θεωρητικά όμω. Κι η θεωρητικά ήταν καλύτερη ομάδα. Πάω και έκανε καλύτερο για μένα παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε δίκαια. Επομένω πρέπει ο Άρης να εκμεταλλευτεί του καλού και έμπειρου ποδοσφαιριστέ. Έχει απειρία, δεν παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, βέβαια, η συγκεκριμένη ομάδα. Αφού σα λέω ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια είχε ανέβει τη κατηγορία. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι τον Άρη να παίζει σύμφωνα με τι δυνατότητε του. Τώρα, αν θα παίξει 4-3-3, 4-2-3-1 ή οτιδήποτε άλλο ένα θέμα που θα το αποφασίσει ο προπονητή, έδειξε ότι το 4-3-3 δεν του πάει. Ω σχηματισμό και έχει τεράστια προβλήματα και με το βόλο και με τη λαμία. Και όταν με το Βόλο και τη Λαμία με το 4-3-3 έχει τεράστια προβλήματα, με μια σαφέστατα καλύτερη ομάδα από αυτέ, πιο ικανή και στην κόντρα επίθεση αλλά και στην εκτέλεση, θα έχει σοβαρά ζητήματα. Και δεν νομίζω ότι ο Άρη θα πρέπει να αντιμετωπίσει φοβικά αυτό το παιχνίδι, γιατί με τη Λαμία ήταν αδικαιολογήτο πίσω ο προπονητή με τρία αμυντικά χαφ και Senderfoord το Mancini. Δεν έπαιζε με την Μπενφίκα για να κατεβάσει αυτή την, την ομάδα με τη Λαμία. Ε, νομίζω ότι ο Λόπεθ κέρδισε τη συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα με την εμφάνιση που έκανε με τη Λαμία, ναι. και θα είναι μια βασική αλλαγή πέρα από την αλλαγή που θεωρώ ότι θα υπάρχει του, του συστήματος Ελπίζω οι Ουκρανοί στο διάβασμα που έκαναν πραγματικά να είδαν αυτά τα παιχνίδια που είπε ο προπονητής του, όπου Άρη έπαιζε σε όλα με 4-3-3. Οπότε να πάει σε μια τέτοια λογική αντιμετώπιση ε, ε, του, του Άρη. Ε, και από εκεί και έπειτα ένα θέμα σίγουρα που υπάρχει είναι αν θα παίξει πίσω από το Λόπεθ Ο Μαντζίνι ή ο Μπερτόγλιο Είναι ένα ερωτηματικό ε, το συγκεκριμένο Και αν, που το βλέπω δύσκολο, επιλέξει ο προπονητής να πάρει το ροζ από τα στόπερ Να τον πάει δεξί μπακ Ώστε και ξεκινήσει με τον άπειρο, τον νεαρό, τον, τον Μπακαλιάνη στη, δί, Δίπλα στον Τάτκοβιτς για να έχει έναν Εξίσου γρήγορο αμυντικό στόπερ. Ή αν θα διατηρήσει το Σάκιτ, θα βάλει το Ρόουζ δίπλα στον Ντάτκοβιτ, uh, θα, θα διατηρήσει το Σάκιτ στο δεξιάκρο τη uh, της άμυνα, αλλά θα πρέπει και ο Σάκιτ και ο Γκάνε και θεωρώ ότι επειδή είναι η Ευρώπη που θα το κάνουν αυτό, να είναι πολύ καλύτεροι σε σχέση με τα δύο τελευταία, φιλ, φι, το ένα φιλικό και το ένα επίσημο παιχνίδι που δώσαν, με βόλο και λαμία. Γιατί δεν ήταν καθόλου καλή. Παίζει και ένα τρίτο σενάριο να παίξει ο Σάκη εσωτερικό μέσο, να πάει ο Ρόζο δεξιά και ο Μπακαλιάνης στα στόπερ. Όλα αυτά τέλο πάντων είναι τα, τα πλάνα και οι, τα όσα δοκιμάζει ο Ένιγκ για το παιχνίδι αυτό με, την, με τους, με τους Ουκρανού. πέμπτη αυτό το μάτς, Κυριακή στο Βόλο για το πρωτάθλημα, 8.30 ώρα το βράδυ και ευελπιστούμε όλοι ότι την άλλη πέμπτη θα είμαστε στην Κροατία. Για το παιχνίδι με την Ριέκα. Και να συνεχιστεί έτσι η σειρά των αγώνων και να παίζει ο Άρη ένα παιχνίδι πρωταθλήματο και ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, με πολύ μεγάλο στόχο βέβαια την είσοδο στου ομίλου, που αυτομάτω θα δώσει στον Άρη ότι δίνει και στον Πάουκ αυτή τη στιγμή μια τεράστια άνεση να κινηθεί μέσα στη σεζόν και να μην έχει κανένα απολύτω πρόβλημα όσον αφορά τα, τα οικονομικά του. Αυτά είναι τα, τα γράμματα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είδα ότι οι Ουκρανοί εστιάζουν περισσότερο στον Κουμπρούνο Γκάμα και είναι φυσιολογικό. Το ξέρουν. Ε. Ελπίζω πραγματικά να, να νιώθουν ότι ο παίκτη με το νούμερο 10 είναι αυτό ο παίκτη που είδανε στα παιχνίδια με τη Λαμία και το Βόλο. Στα φιλικά. Και στο επίσημο με τη Λαμία. Ο Φετφατζίτη δηλαδή. Και να του δώσουν τη δέουσα προσοχή, τη μικρή δηλαδή προσοχή που άξιζε σε αυτά τα δύο παιχνίδια που δεν ήταν καλό. Και γενικότερα ευελπιστώ ότι θα αξιολογήσουν όλου του παίκτε του Άρη. Με βάση αυτά τα μάτια που βλέπουν. Διότι σε αυτά τα μάτ που έπαιξε ο Άρη, η, η εικόνα του Σάσα, ε, μιλάω για παίκτε που του ξέρουμε τώρα, του Σάσα, του Ρόου, του, του, ε, του Φετφατζίδη, ήταν κάτω του μετρίου. Είναι πολύ καλύτεροι ω ποδοσφαιριστέ, το γνωρίζουμε και από την περσινή του, σεζόν είναι κάτι. Δηλαδή, δηλαδή δεν μπορώ να το πω για τον Ντάτκοβιτ, τον Λόπεθ. Είναι παίκτε που ήρθαν τώρα και περιμένουμε να το δείξουν. Εγώ είμαι βέβαιο ότι όλη αυτή η ποδοσφαίριση που προανέφερα θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και συγκέντρωση στο παιχνίδι του ευρωπαϊκού σε σχέση με αυτό που ήταν είτε σε ένα φιλικό παιχνίδι είτε στο παιχνίδι με την Λάμια. Πάντα το κάνουν αυτό οι ελληνικέ ομάδε και οι ξένοι παίχτε που παίρνουν στι ελληνικέ ομάδε στην Ευρώπη παρουσιάζουν ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Ευελπιστώ θα το δείξουν με το πλεονέκτημα και του Βικελίδη, έστω και αν είναι χωρί ε, κόσμο παίζει το ρόλο του σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Το κομμάτι αυτό υπάρχει πάντα. Και περιμένουμε να δούμε πλέον το παιχνίδι αύριο το, το βράδυ. Και βέβαια εδώ στο Λίμπερο θα έχουμε όλα τα ντεσού, τα pre-game, το παιχνίδι. Σε περιγραφή του Νίκου και σχόλιο θα κάνω εγώ. Και φυσικά το post-game εδώ στον Λίμπερο. Όπω και χθε που ήταν πληρέστατο το ρεπορτάζ και πριν το παιχνίδι. Εδώ με τον Κωστή στο στούντιο, όλα τα παιδιά το, το team του Σταύρου και το Γιώργο μετά το match. Ε, νομίζω ότι προσπαθεί ο Λίμπερο να σας μεταφέρει ό,τι ακριβώς γίνεται και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι και το ρεπορτάζ και τα ντεσού και τα, ε, τα ωραία ας πούμε εμένα μου αρέσουν αυτά τα αυτό που είπε ο Στέριος πριν με τον συνάδελφο που τι έκανε πριν δηλαδή τα πικάντικα τα, τα σχόλια πέρα από τα δετριμένα γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το διαδίκτυο πολλές πληροφορίες βλέπει και διαβάζει ο κόσμο στο, στο, διαδίκτυο, το ραδιόφωνο είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, να του δώσει και πέντε πράγματα παραπάνω, τα οποία είναι δύσκολο είτε να τα αποτυπώσει με, με, την εικόνα ή με το γραπτό κείμενο. Όλο το ρεπορτάζ θα είναι εδώ στο Λίμπερο, από νωρί αύριο το, το, απόγευμα και φυσικά το βράδυ με το παιχνίδι και το post-game αμέσω μετά. Σήμερα, επαναλαμβάνω, υπάρχει η συνέντευξη του ending του, του παίκτη του Άρη, 3,5 ώρα. Και το απογευματάκι, νομίζω 6.30-7 είναι η προπόνηση και η τοποθέτηση του Ουκρανού και του αντίστοιχου παίκτη των, των Ουκρανών. Ευελπιστώ ότι θα υπάρχει κανονική μετάφραση και όχι όπω όταν είχαμε πάει στην Πολωνία. Στην Πολωνία. Για να δώσουμε και το ντεσού με τη Γιαγκελόνια, <φυ> όπου ήταν δύο ε, κοπέλε, ένα ε, Κοπε... 85 κοπελάρε κυριολεκτικά, οι οποίε είχαν έρθει για να κάνουν την μετάφραση από τα αγγλικά Μόνο. στα πολωνικά και από τα, αγγλικά, από τα πολωνικά στα ελληνικά. I love you. Το προσόν των δύο κοριτσιών αυτών που είχα την τιμή να γνωρίσω και την υπευθύνωση στην ε, κοινωνία. τώρα, περίμενε, μήνε, περίμενε, ήταν ότι είχαν δουλέψει τρία χρόνια στην Σαντορίνη. Δεν ξέρανε γρή ελληνικά. ελληνικά. Γρή. Τίποτα. Καλό καλησπέρα. Και έκανα τη μετάφραση εγώ Κατάλαβε πω την έκανα. Ε, από τα ναι, πολωνικά. Στα αγγλικά. Εντάξει. Από τα πολωνικά που δεν ξέρω. Εντάξει, να κάνουμε. Εδώ άλλοι διάλεξαν τη μεταφράστηρα τώρα. Τι ψάχνει. Ποια. Τίποτα. Λοιπόν. Τη διάλεξαν, ε. ναι. Με ναι. τη γλώσσα τη αλήθεια, δηλαδή. Με τη γλώσσα τη αλήθεια. <laughs> Ωραία. Αυτό είναι το... το ντεσού, το ρεπορτάζ. Τώρα για μεταγραφικά. Ε. Ο Άρη θέλει και κινείται για το στόπερ. Υπάρχει το όνομα του Αντεμπαγιόρ. Yeah. Το οποίο προφανώ και όλοι. Μόλι το όνομα ματρελενόμαστε ναι. και όπα και παιχτάρ και τα λοιπά. Παιδιά είναι στα 37. Προτάθηκε στον Άρη. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Διότι η λογική είναι ότι δεν χρειάζεται ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, ο οποίο θα έρθει για τα τελευταία του ένσημα. Έχει μια τεράστια ε, ναι, τώρα, καριέρα, αλλά έχει επίση και μια πτωχή. Πού έπαιζε φέτο, πού έπαιξε. Στην Παραγουάη έπαιζε. Ω, ωραίο. Στην Τανούμπιο. Πέρασε από την Τουρκία και ήταν αποτυχημένη. Όχι αντεθνικά, χρειαζόταν θεσμοπομπή. Τι. <laughs> Λοιπόν. Όχι αντεθνικά στην εκπομπή, ποιο λέω. Ποιο είναι το αντεθνικό. Είπε, έπαιξε την Τουρκία. Α. Ε, έπαιξε την Τουρκία. Τώρα με, το κατάλαβε. Χωρί επιτυχία. <laughs> και γενικότερα ένα παίκτη ο οποίο προφανώ δεν είναι αυτό που θέλει ο Άρης ε, Προτάθηκε όμω, υπάρχει θέμα. Προτάθηκε, ναι. Πέχτα, το, goal. το, το, επιβεβαιώνει και ο Άρης ότι προτάθηκε. Στέργιο γκολ φάγατε, ρε. Oh. Το έφαγε αργά, τέλειο. Πού <laughs> που μετα <laughs> μετά, 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 μετά κάνανε πιου πιου, πιου πιου κάνανε μετά. μετά. μετά κάνανε πιου πιου, σου λέω. Εάν. Ναι, είχα είχα στο 90. και δεύτερο γκολ, απλά δεν είχα το κουράγιο να κάνω άλλο. Δεν θα το... ναι. παραδώσει πνεύμα, δηλαδή θα έδινα το μικρόφωνο. Θα, θα Σταύρο, σε... στην αγάπη. Τι γκολ. άσχετο, σε, σε Πορτογάλο. Είναι σαν το τέτοιο με το λιβάγια και το Άρισάκ. Δεν είχα Που στο 93 κανω δύο και στο 96 και τελείωσε. Μα παράταση δεν, παράταση δεν υπάρχει. Παράταση Γεια σα. Τελειώνει ε, μετά. Όντεψε να, να μου βγάλει το ρολόι Μούντζα από του παλμούς που είχα. Αχ, καλέ. <συγχε> έτσι παρα, ένα, έτσι παρά, ο αθλητισμό και τέτοια. Αχ, καλέ. Αχ, καλέ. <συγχε> <συγχε> η ομορφιά του ποδοσφαίρου και αχ, καλέ. Αχ, καλέ. Πάμε στο break των. Uh... Είναι μία και 30 Όπω χρειάζεται στα γήπεδα, πιστεύω σύντομα θα το, θα το επιτρέψουμε. Δήλωσε ο αγαπημένο μα υφυπουργό Λευτερή Αβγενάκη. Άνε, Και για δήλωσε το. Άνοιξε για... το αυτό για... λίγο, μα ενδιαφέρει. Μετά, όταν γυρίσουμε. 1800 διαρκέ έχουμε δεν δώσει ανοιγε, εδώ, δεν άνοιξε. Ανοιγε, δεν ανοίγει. Έρωρ, 500 διαρκέ. Άρα το, το κείμενο. Φέτσφελ... Διορθώνεται το κείμενο. Ε... Κάνω λάθο. Για τον οποίο η Λευτέρα Βιεννάκη είναι, είναι δυσαρεστημένη και η Ντόρα. Άλλο και. Είναι το καινούριο ανέκδοτο που παίρνει. Ε, είναι γνωστό αυτό με την Ντόρα. Είναι ε, γνωστό, γνωστό αυτό. Είναι δυσαρεστημένη με τον Αβιεννάκη. Ε, είναι γνωστό ε, αυτό. Γνωστό τώρα αυτό. Έχει γραφτεί στι παραπολιτικέ στήλε τώρα. Όπω ήταν και ο Μητσοτάκη με τον Αβιεννάκη και θα τον καθαρίσει και αυτά. Ο Μητσοτάκη δεν ήταν ποτέ. Δώστε κι άλλο ανώ στο λαό. Κάποιοι από το κόμμα μπορεί. Από το κόμμα το βγάζαν Χρυσανδέ ότι στον ασχηματισμό ο Αβιεννάκη τελειώνει και τελειώνει. Το βγάζαν όσοι θέλουν να κάνουν του καλού τον πάο. Η αντίπαλή του. Δεν νομίζω ότι. Εγώ σου λέγα πά Δώστε κι άλλο σανό, το αγαπημένο παιδί τη Δόρα και είναι η Δόρα τη Ναι, και καλά. Αχ, καλέ. Ναι, αχ, Και στην Κρήτη ο Αβιανάκαρο είναι πρώτο σε ψήφου στο Ηράκλειο. Ο Αβιανάκαρο. Είναι. είναι. Και τον κράζουν τώρα βέβαια οι κριτικοί, αλλά δεν έχει σημασία. Όχ, oh, πανηγυρίζουνε. Πώ. Oh. Και ο Καντουρί ήταν καλό, τέλειο. Όλοι καλοί Πολύ καλό ήταν ο Καντουρί. Θα αρχίσω να λέω για προσλήψει, πάμε σε διάλειμμα. Τι προσλήψει να πει. Έγι, έγιναν, οι προσλήψει, οι δικλεί ανάσοι. Καλύχτα. Ακριβώ. Ναι. Πάλι απ' έξω είμαστε. Πες, Κώστα. πες, <laughs> ναι, ναι, πε ε, ευχαριστώ εσύ. <laughs> πε ευχαριστώ εσύ στους φίλου σου. <laughs> Ευχαρι... Βγάλει του ραδιόφωνο. Ποιο. Του φίλου σου, βγάλει του να τον ακούσει το ευχαριστώ. Κάτσε πάρα πάρω τηλέφωνο του JB Τώρα, τώρα ναι, να καλά, ναι, εντάξει. Πε τα, πε τα, κόστα, πες τα όλα. Με πέστα. τον Όπουλο και με τον <laughs> Άννη. Με τον Όπουλο και με τον Άννη. Το ραδιόφωνο του Ολυμπιακού. Άσε τώρα. δεν Τα μιλάμε. Άσχημα είναι αν έχετε μετοχέ στην Πενφύκα, κατρακυλάει η μετοχή αυτή. Καημένη και αυτή. κατά 5,8%. Είναι στο χρηματιστήριο η Πενφύκα, αλλά ε. όταν είναι εκτό τη Αμπεριζλή, μετά από 10 χρόνια θα πέσει και η μετοχή. Η Πενφύκα είναι στο χρηματιστήριο, ε? Μην πουλάτε δηλαδή, θα ανέβει πάλι. Πω. Έτσι είναι μεγάλε ομάδε. Και όπω διαβάζω, πέταξε για Θεσσαλονίκη η Κόλο, με Σελέσνιοφ στην αποστολή. Έλα ρε, έλα ρε. Ο καλύτερο παίκτη. Τρία λέει, θα φάτε. Ο Γευγέν Σελέσνιοφ, δεν το ξέρω. Αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά ταξίδιψε μαζί με την Ουκρανία. Ουκρανία είναι χρήσατε. Ναι. Και είναι δύο μάτ. Δύο μάτ. Ένα. Ένα. Α, δεν θα πάμε. Ουκρανία. Παράταση. Ριέκα θα πάμε. Κροατία την άλλη εβδομάδα. Ριέκα είναι πολύ ωραία. Ναι, μη χάσει να πα. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο. Ημίωρο τη εκπομπή. Ναι, όντω έτσι όπω τα κάνατε. Μαζί μα το Mr. Gold. Κορυφαία ποιότητα. Πολύ καλέ τιμέ. Μαγειρευτά φαγητά. Φρέσκα, όλα, ολόφρέσκα. Και φυσικά πίτσε για το βράδυ. Μακαρονάδε, αλάτε, καλτσόνε, πενεριλί. Αλλά και τώρα μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Μαγειρευτά τη ώρα. Εννοείται ότι θέλετε. Σπετσοφά, θέλω. Θέλει, mm. τι, ε. Τι, τι γούστα έχει αυτό, Σπετσοφάει Βαρύ είναι λίγο ρε συστέριο τώρα. Ακόμα <laughs> καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, Deliver 231-062-8586. 86 έχει ξεκινήσει ήδη από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το πρωί ο Mr. Gold. Μεσολογείο 2 στι οικέ. Με πολύ ωραίε προσωρέ. Δύο κανονικέ πίτσε 7,5 ευρώ. Τρει μεγάλε 12,5. Μπράβο. Τρει τετράγωνε χρήσανθε 16. Δύο θα φάει ο χρήσανθ και μία εγώ. Δύο μεγάλε μακαρονάδε και μία σαλάτα μόνο 10 ευρώ. Τέσσερι βεντάλλε. 10,5 μισό. Λοιπόν, αυτέ είναι οι προσωρέ του Mr. Gold 2310 85 86 Θα μα πει για μπάσκετ πάω τίποτα. Πω, εγώ Μόνο εγώ... ασχολείται, για, ασχολείται με φουτμπαλέρα. Ήρθε Ήρθε, έρχεται ο, ε, ο, ε, ο, έρχε ο Τραγκίσεβιτ. Χρειάζεται Μεγάλη στα γήπεδα πτυχα. οι 14 ομάδε τη Super League έχουν προχωρήσει πολύ. Έχουν φτιάξει σε απόλυτη συνεννόηση και σύμπνοια τα πρωτόκολλα ασφαλεία και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορούν σε συνεννόηση πάντα με του υγειονομικού και τον Χαρδαλιά να, επιτρέψουμε την παρουσία κόσμου ναι. στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, δήλωσε ο Αβγενάκη και όπω διαβάζω στο ΠΑΟ 24, υπάρχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Υπήρξε πριν από δύο μέρε κουβέντα Ζαμπά Φερέιρα για το μέλλον του πρώτου, του Ζαμπά. Εξέφρασε ο Ζαμπά κάποια παράπονα που δεν είναι στο πρώτο έτσι κάδρο των επιλογών του, του, Φερέιρα. Νομίζω ότι δεν μπορεί ο Ζαμπά να διεκδικεί περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην παρούσα φάση, γιατί και ο Τζόλη και ο Πέλκα θα πάνε περίφημα και γιατί έχει να παίξει ο Ζαμπά σε επίσημο μάτσα από τον περασμένο Νοέμβριο στο φιλικό με την Δόξα. Να έχει γεμάτη συμμετοχή. Άρα λοιπόν χρειάζεται υπομονή. Δεν χρειάζεται μούτρα, θα πω εγώ. Οκ, okay, Τι τη, μούτρα, πάλι κρατάνε μούτρα. Τη στιγμή που εχθέ πραγματικά πλημμύρισε το Instagram με, με μηνύματα και ιστορίε παιχτών του ΠΑΟΚ και μπράβο και έτσι, ομάδα κτλ. Ο Ζαμπά ανέβαζε κάτι βάφλε. Κάτι φαγητά και κάτι εντάξει. Okay. Δεν μου λε, ε, Στέριο. Μούτρα δεν χρειάζεται να έχει. Ο, κανένας. ο αρχηγό καμιά φωτογραφία από πισίνα δεν ανέβασε. Όχι. Όχι. Με κανένα βασίλεμα, τίποτα. Δεν είδα κάτι, όχι, δεν ανέβει τίποτα. Ο αρχηγό. μάλιστα. Στο site όμω παραμένει. Στο Μήπως και... παραμένει, ναι. Μήπω και. Μήπω και δε είσαι ο μεγάλο αρχηγό. Για να τσεκάρω και πάλι. Ναι. που το είδα, υπήρχε κανονικά ο ειρήνη. Ε, φυσικά υπήρχε. Να έχει συμβόλιο. Φυσικά υπήρχε. Τιμή ένεκεν. Είπαμε ότι για τεχνικού λόγου δεν. Τι τεχνικού, Ερσικόστα. Για να Μήπω τον έχουν αφαιρέσει. όχι, mm. oh, είναι κανονικά. Με την περσινή φανέλα. Ο τύπ. Ο Τέλος tip. Πάντων, θα δούμε πώ θα συλληφθεί αυτή η ιστορία. Για να δούμε τι θα γίνει. Είναι σε δεύτερο και σε, σε τρίτο πλάνο. Και όσο η ομάδα προχωράει, τόσο νομιμοποιείται ο, ο Αμπέλ Φεραίρα να κάνει ό,τι κινήσει θέλει. Ε, Γιατί αυτό είναι ο πρώτο που δέχεται και τα πειρά και ο πρώτο που θα αποθεωθεί. Λοιπόν, Απλώς, προσε... τονίζω, το έχω ξαναπεί. Ναι, ναι. Το λέω κάθε φορά. Πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να σεβόμαστε την προσφορά του κάθε προσχεδιστή. Το αν δεν θέλει ο Φερέιρα, το Βιερίνια, το Ζαμπά, το Μάτο είναι δικαίωμα του Φερέιρα, αλλά δεν μπορεί ούτε το κλαπ που δεν το κάνει μέχρι στιγμή, αλλά ούτε και ο κόσμο το κάνουν αρκετοί. Βάζουν απέναντι το Βιερίνια, το Μάτο, το Ζαμπά και αρχίζει το πυροβολητό και αυτό και δρόμο και άσχετη. Και βάζω εγώ τα εισιτήρια και το ταξί και το αεροπλάνο. Δεν μπορούμε άλλο, δρόμο η ανίκανοι κτλ. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλα τα παιδιά αυτά βοήθησαν αμέγιστα μέγιστα για να έρθουν τέσσερι τίτλοι και ένα που εκλάπει πέντε στη Θεσσαλονίκη. Εκλάπει. Εκλάπει, είναι από την ΑΕΚ. Λοιπόν, πε μα για τη δήλωση Αβγενάκη να πούμε την ότι. Την είπαμε τη δήλωση Αβγενάκη να πούμε ότι όλο αυτό προήλθε βέβαια από την εφημολογία ότι φεύγει το final aid του Basketball Champions League από την Αθήνα που το είχε δώσει δύο η διοργανώτρια στην Αθήνα, φεύγει από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Επειδή και... χθε εξαγγέλθηκαν καινούργια μέτρα mm -hmm. Που προβλέπουν τη μείωση του κόσμου σε συναυλίε, μετά από όλα αυτά που γίνανε. Όχι, όχι, γιατί ρεχλιόγει όχι μείωση. Κατά 50%. Δηλαδή, εκεί που έχει το ηρόδιο ε, ε, 5.000, τώρα πρέπει να έχει 2,5%. Και είναι εντάξει, δεν θα κολλάει. Δεν θα έχει, θα θα κολλάει. να έχει. Δεν θα κολλάει. Λοιπόν. Και ο Αβγιανάκη είπε ότι πρέπει να βιαστούμε, λέει, το συντομότερο δυνατό να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου στι κερκίδε. Τι να βιαστούμε. Σε ποιον το λέει το να βιαστούμε. Αυτοί αποφασίζουν, η κυβέρνηση. Η Κύπρο τα κανόνισε όλα. Τα όλα. Άμα θέλετε, σου λέει, να γίνει το τουρνά. 20 άτομα και άμα γουστάρετε. Άμα δεν γουστάρετε, παίξτε στο Μαυροβούνιο. Λοιπόν, καλά εξηγήθηκε. Μάχρι... Μάχρι... 20 δεύτερα, παραπάνω δεν χρειάζομαι. Αρνητικά oh. όλα τα τεστ στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που έγιναν τι τελευταίε ώρε και η ομάδα κανονικά χωρί κάποια απώλεια λόγω κορονοϊού. Δεν υπάρχει κανένα που παίξει την καραντίνα. Πάει να παίξει τα τρία τελευταία φιλικά προετοιμασία. Σήμερα το απόγευμα στι 5 πρώτο φιλικό από τα τρία με αντίπαλο την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Διπλό. διπλό. Τι διπλό, ποιο παίζει. Διπλό. Πήρα και τον ε, ε, Κούκο των Φτωχών. Τον από την ΑΕΚ. Τον Τζαλμπούρι. Το τζαλμπούρι. Διπλάρα. Όπω έλεγε και η συνάδελφο, αυτό που έφτιαξε το βίντεο <laughs> που είχε η ΑΕΚ πραγματικά το αξίζουν ε, συγχαρητήρια. Δηλαδή ούτε ο Σπίλμπεργκ ε, κάνει αυτό το βίντεο, ούτε ο Ταραντίνο. Ε, εντάξει, 2-18ε και παίζει και φόργον Ναι, ρε ωραί τεσάρι φίλε, σουτάρι, πες, τι? Ωραί, φίλε. Τεσάρι είναι που σουτάρει. Ωρε φίλε. Τεσάρι που σουτάρει. Είναι αυτό που μα έλειπε για να πάρουμε το, το πρωτάθλημα. Έτσι. Δηλαδή ο Πανθυνακό δεν το βλέπω καλά. Δεν δηλαδή, ξέρω ο Heraklid αν μπορούμε να το κοντράρουμε, αλλά τον Πανθυνακό τον έχουμε. Ε, εντάξει, τον Heraklid δύσκολα, αλλά τον Πανθυνακό νομίζω και εγώ πω ε, μετά και τα φιλικά αυτά που είδαμε που χάσανε από όλου. Ε, είναι δεδομένο ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο DPG τι κάνει στο διάστημα που ακολουθεί καθόλου. Ο DPG νομίζω ότι διάγει την καλύτερη περίοδο ναι. της τη ζωή του. Χαλαρό και τα λοιπά. Όλα εντάξει. Mm -hmm. Έχει αποσυρθεί από όλα, λέει. Ναι, ναι. Ε, και μια χαρά. Ο Παναθανικό τον Ανεβάζει, τρέχει. κάνει αυτά, είναι ενεργό σα. έχει. Υποσυρθεί. Ε, ναι, κάτι λίγα ανεβάζει, ναι. Μισή Αλλά βλέπει ότι λοιπά, δεν. Ε? Ναι, δεν τον πολύ προωθούν, άρα έχει ηρεμήσει τώρα. Μέχρι να επιστρέψει, πιστεύει, νομοτελειακά κάτι τέτοιο. Ε, ταινία. πιστεύω ότι. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν έφυγε πρώτον. Δηλαδή. Αποτραβήχτηκε ναι. από τα δημόσια λίγο. Μάλλον του είπαν κάνε λίγο στην άκρη, αδερφέ, να κουλάρει λίγο το πράγμα. Και έτσι, μετά την μπούκα. Ε, μετά ναι, γενικά τα θέματα αυτά που δημιουργήθηκαν mm. ε, και τα οποία ακόμη είναι προ διερεύνηση. Αν πήγαινε ένα οπαδό ε, στο ναι. μαγαζί ενό άλλου οπαδού και τον έπιανε η κάμερα να ορμάει στο μαγαζί με άλλου 10 φωσκωτού φίλου του. Θα τον είχαν συλλάβει. Ε, ορμήξανε και συντάξει. αυτό πάνω. Και... σύσταση. Τι γίνεται, παιδιά. Τι σύσταση, ναι, θα τον είχαν συλλάβει. Θα δείχνει η κάμερα να παίρνει σήμερα... ό,τι έχει πάνω στον πάγκο και εδώ κάτω. Εντάξει, αυτό είναι η ζημιά. Αν του άρεσε το φαγητό. Πτέσμα είναι αυτό. Αν δεν του άρεσε το για φαγητό. Πτέσμα. Εγώ δεν είπα να το συλλάβουν για κακούργημα. Δεν σε κάνει για πτέσμα. Δεν σε κάνει για Σιγά ο για Επειδή... άρεσε, ναι, έσ... έσπασε ένα ποτήρι στο τέτοιο. Καταρχήν πρέπει τον κάνει έγκληση ο ιδιοκτήτη. Η αστυνομία χρήσατε. Δεν... Η αθλητική βία χθε που δεν συνέλαβε, πάει αυτά τα πάγκελτα σε όλα. Που συνέλαβε, συνέλαβε, το έκανε έγκληση ο ιδιοκτήτη. Δεν, είναι, δεν α, είναι ίδιο περιστατικά. Δεν, είναι ίδιο Σωστά, αν πηγαίνει με φουσκωτού σε μαγαζί και κοπανά, δεν είναι ίδιο περιστατικό. Ε, κοπανίσαι, Έχει κοπανίσαι. δίκιο. Εντάξει. Τον κοπανίσανε. Θα έκανε, ναι. πρέπει όντω να τον είναι καλέσει. Να τον κοπανάνε. Ναι. Θα πρέπει να τον Μαλών... κοπανάνε. Η κάμερα δείχνει ότι τον κοπανάνε. Τον έχουμε κάτω. κάτι. Συστάσει ο DPG. Μαλώνουν Φίλε... μετα... Μαλών... Καλό θα είναι. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν έχει γίνει έρευνα και αν είναι σε, σε... σε εξέλιξη κάποια διαδικασία. Κάποια προκαταρκτική εξέταση, κάποια ανάκριση. Αν πήγαν στον εισαγγελέα. τα μέσα ενημέρωση σε αυτό το θέμα. Τα μέσα δεν είχαν ενημέρωση. Α. Αν το έκανε ο Μαρινάκη σε αυτό το θέμα. Και ε, με το αν τώρα και εσύ, αν. Αν το έκανε ο Καρυπίδης? Έχει κάνει άλλο ο Μαρινάκη. Α μα κι εσύ τώρα. Χειρότερα. Χειρότερα. Αν έχει κάνει. Έχει κατηγορηθεί, τέλο πάντων. Δεν ξέρω αν τα έχει κάνει. Έχει ναι. κατηγορηθεί. Τα φιλιά μας... Έχει καταδικαστεί. Έχει κατηγορηθεί. Καταδικαστεί εκεί. Όχι. 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 Άρα δεν τα φιλιά μα είναι επιτροπή ιδεοντολογία. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι να συνεχίσουν Έλα, το έργο τους. τώρα. Ναι, ναι. Πότε... Και μιλάμε, παιδιά. Πραγματικά γέλασα πολύ διαβάζοντα την κατάθεση Σαρή μεταξύ άλλων. Κα, καλά, το είπαμε για χθε. Α, γι' για, το, γι αυτό γελούσαμε, γι ε, ε, ειδικά για ποιο, για, ποιο, για, ποιο. για για, το, Σαρή. Η έλεγε δεν ξέρω τίποτα, οι ενώσει δεν βγάζουν. Α, ναι, <laughs> και εμεί τρώγαμε εκεί. Ξεκαρδιστήκαμε. τρώγαμε στο Χίλτον και ήρθε ο με μια παρέα Και τι γίνεται παιδιά αλλά ναι, και όταν ρωτήθηκε γιατί είχατε πακιστανικό τηλέφωνο, ε, δεν mm. ήξερα εγώ. Μου, μου το, το, φέρανε. Μου το φέρανε και. Ε, το πήρα από κάποιον για να μην Κοίταξε. με βρίσκουν. Κοίταξε, τα ίδια λέγανε και τέτοια στο Μακεδονία. Παλά, όταν είχα μαζευτεί την άλλη φορά oh. που oh. πήγα κατά λάθο. Oh. Πήγα λέει στο καλύτερο ξενοδοχείο τη πόλη. Ε, ναι. <laughs> <laughs> και ο άλλο πήγε. Φύ... Καλά, που θα πάει ο Μαρινάκη να φάει, ρε φίλε. Πού θα πάει να φάει, στο κούμπιξ στην ομόνια. Στο χείλτο θα πάει ο άνθρωπο. Ναι. Μαρινάκη είναι. Εγώ θα πήγα. Ε, πηγαίνει. και εσύ, ρε Στο Μεγάλη Βρετάνη. Πρέπει να, να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μήνυση στη δικαιοσύνη γιατί του ε, τους τόσα χρόνια δίκω. Στο, στο, στο βα... Γιατί δεν κάνει. Γιατί και εσύ δεν κάνει. Όχι εσύ, ο χρός, ο... Γιατί δεν βλέπει τι γίνεται μόλι κάποιο από του δικαστέ του δύο. Και τι γίνεται. Οι μισοί έχουν, κάνει, πάρει, ε, έχουν μεταναστεύσει στην Αμερική. Και οι άλλοι μισοί δεν δε προλαβαίνουν τι αναφορέ στον Άριο Πάγο. Ο Μ... Πάγο δεν του έκανε αναφορά στον Άριο Πάγο. Όλοι, ισχυροί αυτό κάνουν. Σου λέει θα σε πάω Mm. Μέχρι τότε και σου λέει: Άσε, το πα, τρέχω το κεφάλι μου. Το βγάλε ένα παλακτικό βούλεμα, τελειώνουμε τώρα, μωρέ. Mm. Αν δεν υπάρχει στέριο, απόδειξη, απόδειξη να τον έχει την ώρα που κλέβει το κινητό πάνω και πάλι από το τραπέζι όχι, και πάλι θα σου πει: Δεν. Το ναι. πήρα για να το φτιάξω το λογισμικό ό, του ό είχε Όχι, και πάλι θα σου πει: Το υλικό είναι παροχημένο και πέρσι η ημερομηνία. Άσε κασε... τα, τα πιο παλιά που δεν μπλέκουν. Παραγράφεται το έγκλημα. Η, τώρα που ο Πανόπουλο από το ποδόσφαιρο. Ο Κοκαλιάρη και ο Περίεργο. Τρει αναβολέ. Κανονικά ήταν στο τέτοιο του τηλέφωνο που ελεγε 0221 0-2-2-1 ναι. Παράνομα ε, Παράνομα λέει πήραν ναι, έτσι, οι ναι, έτσι, Δεν κοιτά ότι τι έλεγαν. Ότι το έκλεψε παράνομα. Ε, ναι, τι έλεγαν. Χρήστε, θέλω κοίταξε τώρα. Τι λέει ο νόμο. Μπορεί μία στο τρισεκατομμύριο όντω να είναι κατασκευασμένο. Οπότε σου λέει πώ θα τον καταδικάσω. Γιατί τώρα μπορεί κάποιο να. Χένια, μπορεί μπορεί κάποιο να, να ακούσει ένα χρήστη να μιλά με μένα. Και να λέει, λέει στον Κούση ότι να στήσουν το παιχνίδι αυτό. Και να μην είσαι εσύ, όντω. Να έχω κάνει εγώ τη φωνή σου και να έχω βάλει το μάκι. Ναι απλώ αυτή τη φορά η ειδοποιώ διαφορά. <laughs> <τη φωνήσε. laughs> η <laughs> η, η διαφορά <ειδοπιώση laughs> είναι ότι ναι. τι συνομιλίε τι έχει πάρει η Ape <laughs> με νόμο. Η ίδια. Αυτή και και τι προηγούμενε η Ape ήταν. Και τι προηγούμενε. Και, και βγήκαν Ape πάλι τέτοια. Και του Μπέου ήταν η ΑΕΠ. Ναι. Και ήταν λέει δεν τι απομαγνητοφώνησε σωστά. Σωστά. Τι κάνανε μοντάζια, έλεγε ο Μπέο. Ο Μπέο έλεγε έτσι. Ναι, έλεγε ο Μπέο. Δηλαδή πει, τι έλεγε. Όταν δηλαδή, μιλούσε κόβαν. με το Μάνταλο και έλεγε θα σε χρησιμοποιήσω το επόμενο παιχνίδι κτλ. Λοιπόν, τι μοντά κάνανε εκεί. Είμα... Μπορεί να έλεγε. Είμαστε η χώρα. Είμαστε και μετά η από ένα χώρα, μήνα Ακούστε. έπαιξε βόλο Παναθηναϊκό σε χώρα... 3-2. Η χώρα που μπορεί ένα που έχει καταδικαστεί για απαγωγή. Αλλά θόθηκε. Εντάξει. Να πάρει μια ομάδα. Να πάρει μια ομάδα και, να... και οι φίλοι από κάτω με αυτό με πιο πολύ με συναχώρηση. Έχω και μια συμπάθεια για τη δόξα. Τι θε να λέει. Να λέει και ένα τι ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια. με αυτόνα, γιατί με τον ύπνο τον πύρο, Έτσι. με το σταυρό στο χέρι, Έτσι. δεν πάμε πουθενά. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια και σα μεταφέρω. Εντάξει, μια απαγωγή, έκανα. Ναι, και έκα, και έκα, ένα, έκα, για να μην ξαναπαρακτηρίσω. 30 εκατομμύρια τα οποία πει... δεν βρέθηκαν. Τα οποία δεν βρέθηκαν. Οι επιχειρήσει είναι με δικά μου χρήματα. Θα επενδυθούν. Ε, Σαφώ πρέπει ένα <laughs> άνθρωπο να έχει δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ζωή Εννοείται. να κάνει επιχειρήσει, να κάνει μπαράκια, να κάνει καφέ, να κάνει ό,τι να να θέλει. Αλλά ομάδα ρε φίλε δεν, δεν μπορεί να έχει. Όχι, μα δεν θα την έχει. Δεν θα φαίνεται. Δεν θα φαίνεται. Ναι. Η εταιρεία του. Όχι, ούτε, ούτε, ούτε η εταιρεία του. Σύμβουλο λέγαμε Εγώ είμαι σύμβουλο. Η αδερφή του. Σύμβουλο. Ούτε πρώτου βαθμού. Σύμβουλο. Ελά, λέω. Πρόεδρο θα είναι ο 75 χρονος Κού Κωνσταντίνο που δεν τον πιάνει ο που δεν θα έχει εκείνη την περιουσία για να την πάρει ο νόμο. Όπως τα νόλοι ναι. ολέ, ολέ. Ελλάδα όλε ολέ, δουλευόμαστε κανονικά Με τον ύπνο τον πύρο τώρα ναι. πάμε ναι. ε, αυτού καλύτερα και... Κόλπα. και λέει αυτό το πλήρωσα λέει, Το λάθο που έκανε στη ζωή μου mm -hmm, mm -hmm. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι. Τιμωρήθηκε με 18 χρόνια φυλάκιση Με 18 χρόνια φυλάκιση Και εξήλθε στα 7,5 Έκανε την απαγωγή Του βιομήχανου 30 εκατομμύρια ευρώ τα λίτρα Χρυσανθέ θα μένα. Πού πήγαν Θα μένα στο εγώ πού είναι. Θα ψάξουμε, <σέξε> ρε φίλε. Ε, κάτω στο ρέθυμνο. 30 εκατομμύρια ευρώ τα λίτρα του, του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Πήγε φυλακή σε 7 χρόνια. Μια χαρά. Για 30 εκατομμύρια. Έμπαινε για 30 εκατομμύρια. Εγώ όχι, γιατί θα με κάνανε σουρωτήρι. Δεν έχει σημασία, ε, θα έβγαινε όμω. Αν όμω άκου λίγο. Απλά δεν μπορούσε να περπατήσει σωστά. Αυτοί οι οποίοι όμω κόστα έχουν τη δυνατότητα αυτή και ξέρουν θα πάνε εκεί πέρα. Ε, είναι δημιουργημένα τα πράγματα. Δεν πάνε όπω θα πάω εγώ και εσύ που είμαστε. Σωστά. Θα πάνε αλλιώ. Ε, θα μοιράσουν και 200 χιλιάρικα μέσα και θα 200... είναι βασιλιάδε. Από τα 30 το ένα τα βάζουν... δύο, και... τα τρία, τα πέντε. Για 7 χρόνια. Ναι. Και θα Φορει. βάζουν χέρι στου φύλακε. Καλά, αφήστε τα πλούτα του το Netflix. Να μην σα. <σίλω> <σίλω> και θα έχουν <σίλω> <πόδος>. ενδοδαπέδια τέτοια. <σίλω> Θέρμαση. Ψήξη. Ε, εσύ <σίλω> ψηλέ εδώ, εδώ φύλακα. Φίλες... <σίλω> Ο καναπές φίλε τρίζει. Θα μου <σίλω> πει έναν άλλον αύριο. Πάνε στο μαρμαρίδι και πάρε, βρε, ένα Άρα... καναπέ. Άρα έμπαινε. Άρα αν ήμουν έτσι. Ε, τι αν ήσουν έτσι. Για να κάνει αυτή τη δουλειά θα ήσουν έτσι. Και θα έπρεπε και τι άδειέ μου, θα έβγαινα με του νόμου που υπάρχουν. Ναι, φυσικά. Παρασκευόπουλο. Με τα λοιπά, μέσα θα έτρωγα αυτά. Εντάξει. Επισκέψει αυτά. Κορίτσια αυτά, θα ερχόντουσαν. Ναι, ε, όχι, εντάξει, τώρα μην το παρακάνει. Αφού ε, πήγαιναν. Μην το παρακάνει. Πήγαιναν αφού. Πού ήταν, στι ΣΕ, στη, στη, δράμα, στι ΣΕΡΕΣ που ήταν. Στην Ιγρήτα. Στην πήγαιναν τα κορίτσια. Ε, Δηλαδή τα κορίτσια. Το φαγητό. Ρε, τα εκατομμύρια. Ο άλλο είχε ντύσει και του τείχου με πέτρα. <χει> και δεν πήρα Μερακλή. Ε, δεν πήρα χαμπάρι. Α, Εδωδαπέδια. βαλούσαν τα ψυγεία, θυμάστε τι κούρε. Είχε εδωδαπέδια. Απήγαινα, λέει. Εδωδαπέδια. <χει> και χα, 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 το βάμ. Κανονικά κάτω. Και το με πλήρωναν και το κράτο. Φαγητό. Βέβαια. Φαγητό, στέγη. Περίθαλψη. Και κορίτσια. Και ελά, Ωραία. Χαμετυπίο. Πήγαινα. <χει> ε, άρα πήγαινε. Και 30 έξω μετά όταν έβγαινε. Να ξαναπούμε μαζί το απόγευμα στι 7.30. Θα ανοίξω και γραμμέ. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμο θέλει να πει. Για μπάσκετ. Για μπάσκετ. Για μπάσκετ. Θα έχουμε ανάλυση, του, ανάλυση ρόστερ. Ανάλυση του ρόστερ από τον Κώστα Μέξα. Από τον ο Εντάξει, 7,5 ώρα λοιπόν, πάω 24, θα ανοίξουμε και γραμμέ. Ανάλυση του φετινού πασχετικού δικεφάλου. Και του βόλια και τη ομάδα ναι. Πόλο των Ανδρών. Οι προοπτικέ του δίδυμου ε, του Λόβ με τον Τέρνερ. Και τι Τέρνερ. με την ομάδα βόλια γυναικών που έχει αποδυναμωθεί. Ο... την Έφυγε η Εύα. Αυτά, ο... εφυγεύα, αυτά, θα, θα τα, αυτά θα τα αναλύσει το 12η 12 αγωνιστική. Θα τα η Εύα πήγε, Παναθηναϊκό πήγε. Παναθηναϊκό. Το πήρε ο, πήρε ο Παναθηναϊκό μέσα από τα χέρια του Πάοκ. Αλλά δεν τα λέμε αυτά. Γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό, αν πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι. Λοιπόν, γεια σας, Γεια σα! να είστε καλά.